Κάνε μια προσευχούλα. Σηκωθείτε λίγο. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Θεώ. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Εύχομαι και στην προσωπική ανάσταση του καθενός σας και της πατρίδος μας Ελλάδας. Σας ευχαριστώ εκ καρδίας που ήρθατε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση ομιλία που κάνουμε με σκοπό την ενημέρωσή σας και την πνευματική αφύπνιση για να σας βάλουμε την καλή ανησυχία και εγρήγορα σε αυτούς τους ζωφερούς και αποκαλυπτικούς καιρούς που ζούμε. Και έχουμε την τιμή και χαρά να έχουμε κοντά μας τον Γέροντα Σάββα Λαβριώτη μαζί με τον κύριο και αδελφό Χριστό Νίκο Σακαλάκη, μαθηματικό. Σε αυτή την πρόσκληση που του κάναμε και δέχτηκε ευχαρίστω να μας μιλήσει και να συμπληρώσει για τα καυτά και επίκαιρα σκατολογικά γεγονότα που διανύουμε στις μέρες μας. Τα θέματα της ομιλίας είναι οικουμενισμός, πανθρησκεία, σύνοδος Κρήτης, κάρτα του πολίτη ή νέες ταυτότητες. Όπως γνωρίζετε, πιστεύω οι περισσότεροι, η ορθόδοξη πίστη μας πολεμείται λησαλέα, θα έλεγα, με την αίρεση του παπισμού και την πανέρεση του οικουμενισμού από τις σκοτεινές δυνάμεις του διεθνούς συνισμού και της ευρωμασονίας. Και που δυστυχώς συμπορεύονται και τους υπηρετούν και η εκκλησιαστική ταγή μας, εφαρμόζοντας τα ύπουλα σχέδια καθυπόταξης της Αγίας Ορθοδοξίας μας στο Βατικανό του Πάπα και της Πανθρησκείας που ετοιμάζουν εδώ και πολλά χρόνια. Και γι' αυτό το σκοπό μας έχουν βάλει μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που δεν είναι άλλο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ερέσεων, που έχει ιδρυθεί από το 1948 και έχει συμπεριλάβει όλες τις θρησκείες εκτός του παπισμού φυσικά, γιατί ο Πάπας θέλει να είναι ο αρχηγός των θρησκειών και, όπως λέει, έχει το πρωτοίο και το αλάθητο. Και αποδέχονται τους αιρετικούς ως μέλη της Εκκλησίας. Βέβαια, όλα αυτά ξεκινήσαν να δρομολογούνται από την άρση των αναθεμάτων με τους παπικούς που έκανε ο Μασόνος Οικουμενικής Πατριαρχίας του Φανερίου Αθηναγόρας το 1954 και συνεχίζεται με φρενήρες ρυθμούς με τον νυν Πατριάρχη Βαρθολομαίο Αρχοντώνη, που στο Σύνοδο του Κολυβαρίου Κρήτης 2016 ανεγνώρισε ως Εκκλησίας τους παπικούς και Προτεστάτες που έχουν καταδικαστεί από τους Αγίους Πατέρες Μέγα Φώτιο και Άγιο Γρηγόριο Παλαμάρχη, ο οποίος είναι Θεσσαλονίκης. Και φυσικά η Σύνοδος δεν καταδίσκει καμιά αίρεση και πόσο μάλλον την πανέρεση του οικουμενισμού. Φυσικά και ο Μητροπολίτης μας, εδώ ο Ιγνάτιος Δημητριάδος, υπέγραψε και αυτός την Εκκλησία Συμπαπισμός και Προστατισμός ως γνωστός οικουμενιστής με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στα Μελισσάτικα, που διδάσκει μεταπατερικότητα, θεολογική συνάφεια και βαπτισματική θεολογία του οικουμενιστή Ιωάννη Ζουζούλια. Και γι' αυτό τον έχει βαρδέψει και με μεγάλο σταυρό. Ό,τι υποκρισία. Και δυστυχώς και η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος την συγκάλυψε τη Σύνοδος Κρήτης με εισήγηση του Μητροπολίτη Σερών Θεολόγου και με εκφώνηση κειμένου ότι ήταν Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και μελλοντικά θα αποφανθεί κάποια άλλη Σύνοδος για αυτήν, ο κονισμός όλο του μεγαλείου. Σε κείμενό του στο Συνολόγιο Κατάνοιξης ο πατέρας Νικόλας Μανώλης από τη Θεσσαλονίκη ξεσκεπάζει και το κείμενο προς το λαό που μοιράσανε σε όλες τις συνορίες. Φυσικά με τις ευλογίες των επισκόπων, με τα 11 ψέματα που λένε και προπλανούν το κατήχητο ποίμνιό τους. Ευθύνη γι' αυτό έχουμε όλοι μας που δεν διαμαρτυρηθήκαμε στους προεστώτες μας και πνευματικούς μας. Με λίγα λόγια, πρώτα έγινε η προδοσία της Ορθόδοξης πίστης μας και ακολούθησε και η προδοσία των Πρεσπών, αναγνωρίζοντα Σκόπια ως Βόρεια Μακεδονία, με τις πλάτες της Αμερικής Σία των Σιωνιστών και τις ευλογίες του Ιησούτη Πάπα Φραγκίσκου. Και έπεται και συνέχεια με τη δημιουργία της Βόρειας Μακεδονίας του Αιγαίου με πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Ο κατήφορος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου δεν σταματά εδώ και προσφάτως αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο της Σχισματικής Εκκλησίας Ουκρανίας με τον αυτοχειροτονημένο Νίτη Επίσκοπο Ιφάνια που είναι καταδικασμένος ως σχηματικός από το Πατριαρχείο Μόσχας με αποτέλεσμα δημιουργήσει τη σχίσμα και τεράστια προβλήματα με τη διακοπή μνημόνευσης από τον Πατριάρχη Κύριο της Ρωσίας. Στη φόρα που έχει πάρει δεν σταματάει ισοπεδώνοντας ιερούς κανόνες και τα δόγματα της Ορθόδοξης πίστης μας, ενεργώντας αυτοβούλους ως Πάπας της Ανατολής. Για όλα αυτά που έκανε και κάνει, έπρεπε να έχει γίνει σύνοδος και να καταδικαστεί με καθαίρεση όπως ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας. Αλλά ποιος έχει την τόλμη να την κάνει, η σιωπή είναι το τρίτο είδος αθεΐας κατά τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά.
Δυστυχώς και το Άγιο Όρος και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σιωπούν και συμπορεύονται αφώνως με τις αντορθόδοξες ενέργειες του Πατριάρχη, εκτός των λίγων εξαιρέσεων που και αυτές δεν εισακούονται. Και επικρατούν παντού, θα έλεγα, η δεσποτοφοβία και η τρομοκρατία. Και με απειλές ιερωμένους που έχουν την τόλμη να διαμαρτυρηθούν με εξορίες, καθαιρέσεις και σε λαϊκούς με επιτήμια και φορισμούς. Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ μας να γίνουμε μια γροθιά ολιωνωμένη για να πολεμήσουμε τους κομμουνιστές και τους αιρετικούς που κατασπαράζουν το ποίημνιο οδηγώντας το στην πατρισκία του Αντιχρίστου. Βλέπουμε ότι οι κομμουνιστές είναι όλοι ενωμένοι στο ψέμα και εμείς οι κομμουνιστές είμαστε διαιρεμένοι στην αλήθεια. Γιατί ο διάβολος περισσότερο διαβάλλει και πολεμά την αλήθεια και όχι το ψέμα. Και έτσι κάθε πιστός χριστιανός στα χρόνια που ζούμε είναι υπεύθυνος για όλο το σύνολο της χριστιανοσύνης κατά τον Άγιο Άνη τον Μαξίμοβιτς. Επίσης έχει περάσει η κυβέρνηση του Σιριζανέλ στο ΦΕΚ, το προχωρητικό των νέων ταυτοτήτων, το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, το προχωρητικό των νέων ταυτοτήτων στις 27/4/18 και το απόρριτο φακελώματος στις 13/6/18 που θα αντικαταστήσουν τις παλιές και θα έρθουν οι νέες λειτουργικές βιομετρικές ταυτότητες με ψηφιακά δεδομένα και το μοιραρό αριθμό 666, με σκοπό να μας ταυτοποιήσουν στην παγκόσμια υποδούλωση της σκλαβίας του Αντιχρίστου, όπου όλα θα ελέγχονται και θα καταγράφονται ηλεκτρονικά ψηφιακά στο γιγάντιο κομπιούτερ των πιξελών. Και όλα αυτά που εφαρμόζουν είναι για να μας εισαγάγουν στο επερχόμενο χάραγμα τσιπ ή και με λέιζερ, όπως μας έχει πει και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος Γιορίτης. Προφητεύει επίσης και μας προδίδει ο Άγιος Ευαγγελιστής και θεολόγος της Αποκάλυψης Ιωάννης, που σήμερα είναι και η γιορτή του και τον τιμούμε, να έχουμε τις πρεσβείες του. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει συνέχεια και ο πατέρας, πατέρ Σάββας εδώ, ο μοναχός ο Γιορίτης, και που είναι έμπειρος και γνώσης στα θέματα αυτά, και ο αδελφός Νικόλαος Σακαλάκης. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, Χριστός Ανέστη. Το λόγο έχει τώρα ο αδελφός Νικόλαος Σακαλάκης. Αφού βάζουμε το χρόνο που βάζει ο Χριστός Ανέστη σε όλους, δεν θα μακρηγορήσουμε μόνο ένα λεπτό. Ο πατήρ Αντώνης ο Περιζόπουλος, αυτή η διευθυντική διευθύνη έχει πει κάποτε, ότι όσο προχωράνε τα χρόνια και έρχεται ο Χριστός, οι εκκλησίες είναι γεμάτες, αλλά θα είναι όμως με ανθρώπους με ελλειμμένο το θεώρημα. Αυτό βέβαια για να διατηρεί κανείς πρέπει να αναλάβει μια επιμέρωση με το βράση. Είμαι σε ένα σημείο που οι χριστιανοί σκέφτηκε μια υπογραφή να βάλουμε ως διαμαρτυρία σε μια εφημερίδα ή σε εφημερίδες. Σκέφτονται πάνω από το σπίτι τους, σκέφτονται κάποιες ίσως συνέπειες. Εκεί έχει φτάσει το μονογειακό φόρμα των χριστιανών. Για να μπορέσει κανείς να καταλάβει σε ποιο σημείο του κομβικού βρισκόμαστε, ας προσπαθήσει μια φορά να μαζέψει κάποιες υπογραφές σε ένα διαιρετικό κίνημα. Θα συγκεκριθεί μέσα οι αντιστάσεις του Ναόρθες θα φανούν, όπως είναι αντίστοιχες μέσα στο κοινωνικό έργο. Θα δει οδηγίες από πνευματικούς που δεν το δείχνουν με τα λόγια. Ρώτησα σε έναν χριστιανό αδελφό, πήρε άδεια, ζήτησε άδεια να έρθει από έναν πνευματικό παιδί του Κολά, γιατί να μην έρθει. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς πνευματικούς. Δυστυχώς, στην εποχή που ζούμε, ενώ θα έπρεπε να προστατούν επίσης και οι μοναχοί, είναι η μεγάλη απόλυση. Είναι σημείο των καιρών και αυτό. Με αυτά τα λίγα λόγια, το Θεός μας ενισχύει, μας δίνει θάρρος, διότι τα χρόνια που ζούμε θα περάσουν. Όσα χρόνια και να ζήσουμε. Κατόπιν όμως, θα κληθούμε να δούμε αν και εσύ την πίστη όπως του έγινε ο Θεός. Έχουμε εκείνη τη στιγμή όλα μας να δώσουμε το ρήμα, παιδιά. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε δίπλα σας και είμαστε μαζί σε αυτόν τον ομολογιακό αγώνα, διότι όπως έχουμε πει και σε άλλες ομιλίες που κάνουμε, εμείς σαν μοναχοί δεν είναι ο σκοπός μας να κάνουμε ομιλίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο και να δείχνουμε τις γνώσεις μας ή να κάνουμε κάποια ταξίδια. Αλλά δυστυχώς, επειδή σήμερα αυτοί που έπρεπε να μιλάνε καθηκόντως, ηγούμενοι μοναστηρίων, ιερείς, επίσκοποι, αρχιερείς, δεν μιλάνε, γι' αυτό και εμείς δεν μας επιτρέπει η σύνδεσή μας πλέον όχι μόνο να σιωπούμε, αλλά να συμπορευόμαστε με την αίρεση και με ό,τι αντίχριστο
σχέδιο βάλουν κατά της πίστης μας, της αμομή του πίστης μας, κατά του Χριστού μας, του τριαδικού μας Θεού. Γι' αυτό και καθηκόντως ως αγιορείτες πατέρες έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα, πρώτα φυσικά για τον ίδιο μας, για την δικιά μας ψυχή, γιατί πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία μας όπως ο κάθε άνθρωπος, αλλά έργο του μοναχού, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος του Στουδίτης, είναι να κρατάει την πίστη όταν αυτή προδίδεται. Αυτό είναι το έργο του μοναχού. Γι' αυτό καθηκόντως κι εμείς, μαζί με εσάς που χαιρόμαστε πάρα πολύ για την αγωνιστικότητά σας, είμαστε σε αυτόν τον καλό αγώνα εναντίον της πανερέσεως, της χειρότερης αιρέσεως που έχει εμφανιστεί ποτέ στην Εκκλησία μας του Οικουμενισμού, αλλά και όχι μόνο, διότι αυτή η πανέρεση του Οικουμενισμού συνοδεύεται με πάρα πολλά άλλα, είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, και γι' αυτό δέχτηκαμε και την πρόσκληση για να μιλήσουμε και για την κάρτα του πολίτη, αυτή την αντίχριστη κάρτα του πολίτη, που δυστυχώς και πολλοί αντικουμενιστές πατέρες δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος της. Και ότι όντως, όπως έλεγε και ο Αγιασμένος Γέροντας Παΐσιος, ότι είναι άρνηση του Χριστού. Και ότι δεν πρέπει κανένας χριστιανός να την παραλάβει. Για αυτά τα δύο θέματα λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα, για τον Οικουμενισμό και για την Κάρτα του Πολίτη. Είναι φυσικά τεράστια τα θέματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες, μέρες και για την Κάρτα του Πολίτη, αλλά και για τον Οικουμενισμό, γιατί είναι θέματα που δεν έχουν αρχή, δεν έχουν και τέλος. Ειδικά ο Οικουμενισμός, αν θα έπρεπε να το πιάσουμε από πού ξεκινάει, ποιες είναι οι ρίζες του, ποιος ο λόγος, ποιοι τον ξεκινήσανε, πώς στην συνέχεια προχώρησε, ποια είναι τα όργανά του, ποια είναι τα σημερινά όργανά του, πού αποσκοπούν, τότε θα χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, αν όχι ώρες, μέρες. Έχουμε κάνει φυσικά και άλλες ομιλίες για αυτά τα θέματα, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στο διαδίκτυο, αλλά εμείς θα είμαστε όσο μπορούμε επιγραμματικοί. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με την κάρτα του πολίτη. Είναι μείζον θέμα, το οποίο φυσικά δεν είναι σημερινό, δεν έχει ξεκινήσει σήμερα. Είναι κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον 3-4 δεκαετίες τώρα. Έχουμε μπει στην τέταρτη δεκαετία. Ήδη από το 1987 είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις για αυτό το θέμα, για την ηλεκτρονική ταυτότητα που θα περιέχει μέσα τον δυσώνυμο αριθμό 666. Είπαμε προηγουμένως ότι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εναντίον του Οικουμενισμού και κάνουν αγώνα, δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι είναι αυτή η κάρτα και για ποιο λόγο αποτελεί άρνηση του Χριστού. Πολλοί λένε ότι είναι ένα κρατικό έγγραφο, το οποίο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το πάρουμε. Σε αυτό εδώ το φυλάδιο που βγάλαμε ως Αγιορείτες Πατέρες το 2015, έχουμε μέσα επίσημα έγγραφα της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1996, παρακαλώ, και το έχουμε αναρτήσει και σε διάφορα ιστολόγια, έτσι. Έχουμε λοιπόν αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος, της Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης, των Ιερών Μετεώρων, του Αγίου Όρους, αλλά και όχι μόνο από το 1996, αλλά και μέχρι το 2015 που βγάζανε ανακοινώσεις, ότι ως επίσημη εκκλησία αποφαινόταν τότε ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες με τον δυσώνυμο αριθμό μέσα, το 666, που υπάρχει, παντού υπάρχει αυτός ο αριθμός, και εδώ μάλιστα έχουμε και αποδείξεις και από πολιτικούς που το έχουν πει, αλλά και από τεχνοκράτες, ότι αυτός ο δυσώνυμος αριθμός του Αντιχρίστου, που βρίσκεται στην Αποκάλυψη, υπάρχει μέσα στις ταυτότητες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο και είναι αξίωμα πλέον. Είχαμε λοιπόν διάφορες ανακοινώσεις που προέτρεπαν τους πιστούς να μην παραλάβουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δεν έχουμε μόνο του Γέροντα Παϊσίου το χειρόγραφο και άλλων γεροντάδων, αγιασμένων και αυτών γεροντάδων, οι οποίοι εξηγούσαν για ποιο λόγο. Σήμερα λοιπόν επικρατεί μια σύγχυση. Επικρατεί μια σύγχυση διότι η διοικούσα εκκλησία, που έχει πέσει μέσα στην αίρεση του Οικουμενισμού, έχει δεχθεί πλέον απριόρι και έχει δεχτεί την ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου ως ορθόδοξη και ακολουθεί τις αποφάσεις της. Αυτή λοιπόν η εκκλησία σήμερα, η διοικούσα εκκλησία της Ελλάδος αλλά και της Κρήτης, αλλά και ακόμα και το Άγιον Όρος, όχι μόνο δεν τηρούν αυτά που είπανε,
αλλά προτρέπουν τους πιστούς να πάρουν την κάρτα. Διότι, όπως λέμε, ο κόμπος έφτασε στο χτένι και τώρα πλέον πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Όταν είναι να μιλήσουμε και να βάζουμε μόνο υπογραφές και να κάνουμε ένα χαρτοπόλεμο, όλοι μπορούν να το κάνουν πολύ εύκολα. Όταν όμως πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, τότε είναι το δύσκολο. Γιατί η ομολογία, όπως λέμε και στο Άγιον Όρος, για να φτιάξεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις τα αυγά. Αν δεν σπάσεις τα αυγά, δεν φτιάξεις ομελέτα. Και για να κάνεις την ομολογία σου, η ομολογία θέλει να δώσεις αίμα. Η ομολογία γίνεται με αίμα, δεν γίνεται μόνο με μελάνη. Και αυτό προσπαθούμε να ακολουθήσουμε. Και η ομολογία που έρχεται, όπως λέγανε και οι γεροντάδες και έχουν και γραμμένα, θα πρέπει να γίνει εμπράκτος και θα διωχθούμε. Αυτοί που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια εν Χριστώ, όπως λέει ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, θα διωχθούν. Και ανά τους αιώνες, διαχρονικά η Εκκλησία μας, όταν δίνουμε μαρτυρία αληθείας, διώκεται. Έχουμε λοιπόν το γεγονός ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα με το δυσόνυμο αριθμό όπου να είναι θα βγει. Για ποιο λόγο όμως αποτελεί εν υπόγραφη άρνηση του Χριστού? Γιατί κάποιος λέει εντάξει, να μην την πάρω την ταυτότητα αυτή, αλλά θα πρέπει να είμαι σίγουρος ότι αποτελεί εν υπόγραφη άρνηση, γιατί αλλιώς χαραμίζω τη ζωή μου. Και σε αυτό, αυτός που θα το πει έχει δίκιο. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι 100% ότι αποτελεί εν υπόγραφη άρνηση αυτή η ταυτότητα και ότι είναι άρνηση του Χριστού. Γιατί μερικοί λένε για μας και γράφουν και κάποια ιστολόγια τα οποία δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δυστυχώς μόνο να κατηγορούν ξέρουν, ότι εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι το χάραγμα. Λάθος. Το έχουμε πει και σε άλλες ομιλίες, το έχουμε γράψει κιόλα, ότι η ταυτότητα, η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν είναι το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Είναι το προχάραγμα. Είναι ο πρόδρομος του χαράγματος και εμείς συνδέουμε αυτή την ταυτότητα με το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Πώς τη συνδέουμε? Όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ότι αυτή τη ταυτότητα, επειδή θα τη χάνουν και επειδή θα βγει ένα πιο τέλειο σύστημα που ήδη πιλωτικά εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής και στην Αμερική, έτσι, σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, ότι αυτή την ταυτότητα, αυτό το τσιπάκι που θα έχει ταυτότητα μέσα, θα περνάει υποδόρια. Τώρα υπάρχουν φυσικά και άλλες τεχνικές, με το λέιζερ, με νανοτσιπ και διάφορα πράγματα που βγαίνουν συνέχεια. Μάλιστα υπάρχει και με τον γενετικό κώδικα του κάθε ανθρώπου πλέον, να περνάει με το DNA μέσα. Έχουν βγει φοβερά πράγματα, τα οποία δεν είναι δεν είναι τώρα της ώρας για να τα αναλύσουμε. Πάντως, αυτό το τσιπάκι το οποίο θα περιέχει αυτή η πλαστική κάρτα, αυτή θα περάσει μέσα στο σώμα μας. Του τέστην ότι είναι ο πρόδρομος του αντιχρίστου, του χαράγματος του αντιχρίστου, στο χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό λοιπόν, και μόνο αυτό το πράγμα, την κάνει απαγορευτικό για μας. Δεν είναι το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο, όμως είναι το προχάραγμα, το οποίο και αυτό αποτελεί εν υπόγραφη άρνηση. Διότι, αν δεν έχεις αυτή την κάρτα, με αυτό το τσιπάκι, το συγκεκριμένο τσιπάκι, που ανήκει στο κράτος του Αντιχρίστου, στο αντίχριστο κράτος του Αντιχρίστου, δεν θα μπορείς ούτε να πουλάς, ούτε να αγοράζεις, και θα σου κάνει ένα οικονομικό αποκλεισμό. Αυτόν τον οικονομικό αποκλεισμό που αναφέρει το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, θα κάνει αυτή η κάρτα. Με τη μόνη προϋπόθεση ότι αυτή η κάρτα δεν θα είναι περασμένη στο χέρι μας ακόμα, γιατί θα περάσει το τσιπάκι της κάρτας, έτσι, αλλά θα την έχουμε στην τσέπη μας. Όμως αυτό το πράγμα δεν απέχει πολύ, διότι οι συνέπειες θα είναι το ίδιο. Δεν θα μπορείς να κάνεις φορολογική δήλωση, θα σε αποκλείσουν, δεν θα μπορείς, μικρή μεγάλη λέει, και ποιοι πάντας, ποιος ποιοι πάντας, θα ποιήσει ο ψευδοπροφήτης για λογαριασμό του Αντιχρίστου, ποιοι πάντας λέει μικρούς και μεγάλους, ελεύθερους και δούλους, ή να κρατήσουν συν, ή να έχουν συν επί της διώξεως χειρός ή επί του μετόπου, χάραγμα το οποίο θα έχει τον αριθμό 666. Τώρα λοιπόν αυτό το χάραγμα θα το έχουμε στην τσέπη μας εν πρώτης και μετά θα το περάσουν υποχρεωτικά στο χέρι ή στο μέτωπο. Αυτή είναι η εξέλιξη. Τώρα, για ποιο λόγο είπαμε ότι είναι άρνηση? Διότι αν δεν το πάρεις αυτό, με τη δικιά μας θέληση, γι' αυτό το λόγο και όλα, είναι παμπώνηροι, έχουν βάλει ένα χρηματικό ποσό για να πληρώσουμε για την κάρτα του πολίτη.
Για, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα την πάρουμε με τη δική μας θέληση, με τη δική μας προαίρεση. Εμείς με τη δική μας ελευθερία, με τη δική μας βούληση, θα δεχθούμε την κάρτα που περιέχει το 666, που χωρίς αυτήν την κάρτα δεν θα μπορείς ούτε να πουλάς, ούτε να αγοράζεις, ούτε στην ουσία να μπορείς να είσαι μέσα στην κοινωνία. Θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, να φύγεις από την κοινωνία, να πας να μείνεις σε ένα χωριό, να πας να μείνεις κάπου έξω από την πόλη. Κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Δεν θα μπορείς να έχεις ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτε, τίποτε. Θα σε κάνει αποκλεισμό. Θα σε αποκλείσει οικονομικά. Αυτό λοιπόν, όποιος το δεχτεί, δέχεται το κράτος του Αντιχρίστου, δέχεται τον αριθμό του, προτού έρθει αυτός. Και τι γίνεται? Η μονή διαφορά, που είναι και μεγάλη φυσικά, έτσι, μεταξύ του χαράγματος του Αντιχρίστου, στο χέρι και στο μέτωπο και της κάρτας, είναι ότι στην κάρτα μπορεί να υπάρχει επιστροφή. Διότι μπορεί να μετανιώσει ο άνθρωπος, επειδή είναι άρνηση. Την άρνηση την κάνανε πάρα πολλοί χριστιανοί, αλλά την θεραπεύσανε με την επιστροφή τους και με την ομολογία τους. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου στο χέρι και στο μέτωπο, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος, ότι όποιοι πάρουν αυτό το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο δεν έχουν σωτηρία. Αυτό το λέει η Αποκάλυψη. Η κάρτα του πολίτη όμως έχει επιστροφή. Φυσικά θα μου πείτε κιόλα, πώς μπορεί να έχει επιστροφή κάποιος ο οποίος έχει ήδη αρνηθεί? Θα έχει την δύναμη να επιστρέψει και θα έχει την δύναμη να ομολογήσει? Αυτό είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν πρέπει να την παραλάβουμε, διότι επειδή είναι άρνηση του Χριστού, δεν θα πρέπει να παραλάβουμε, διότι θα έχουμε απώλεια χάριτος. Και εδώ βλέπετε ότι πολλές φορές μας πολιορκεί ένας λογισμός σε πνευματικά θέματα και δεν μπορούμε να τον διώξουμε. Και μπορεί να είναι ένας λογισμός που να μας ταλαιπωρεί χρόνια και να μην μπορούμε να τον διώξουμε. Όχι να κάνουμε άρνηση για να πάρουμε αυτή την κάρτα που θα περιέχει το όνομα του Αντιχρίστου ή τον αριθμό αυτού. Ισοδύναμα αυτά, έτσι. Ισοδύναμα. Γι' αυτό το λόγο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε την κάρτα του πολίτη, διότι αποτελεί ανυπόγραφη άρνηση του Χριστού. Αυτά είναι γνωστά. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι γραμμένα. Έχουμε τα φυλάδια του Γέροντα Παϊσίου, έχουμε τα φυλάδια άλλων αγιωρετών πατέρων που τα λένε, τα εξηγούνε. Είναι όμως πολλοί χριστιανοί που ενώ τα ξέρουν αυτά, θέλουν να έρθουν στο διατάφτα και να πούνε τι θα κάνουμε, τι πρέπει να γίνει, πώς θα ζήσουμε. Αυτές οι ερωτήσεις όμως, δυστυχώς, δεν θα πρέπει να γινόταν από τους Ορθοδόξους χριστιανούς. Εμάς θα πρέπει να μας ενδιέφερε να μην αρνηθούμε τον Χριστό. Όμως επειδή δεν έχουμε το φρόνημα, όπως είπε και ο κύριος Σακαλάκης, δεν υπάρχει φρόνημα ομολογίας πλέον. Τα ξέρουμε όλα, και τη θεολογία την ξέρουμε. Και τι είναι αίρεση το ξέρουμε. Και ότι είναι άρνηση το ξέρουμε. Εδώ άρνηση Χριστού είναι να ντραπείς, να κάνεις το σταυρό σου σε μια πλατεία. Περισσότεροι ντρέπονται και το κάνουν σαν μαντολίνο. Ο σταυρός πρέπει να γίνεται σωστά. Και να είμαστε υπερήφανοι, με την καλή υπερηφάνεια, ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και ότι τυπώνουμε το σταυρό απάνω μας. Αυτός ο σταυρός που ο Χριστός στην ουσία σταύρωσε την αμαρτία και διαμέσου της σταυρικής του θυσίας άνοιξε ο παράδεισος και μπορούμε πλέον να σωζόμαστε και να είμαστε κοντά του. Εμείς αυτό το πράγμα, όχι για την κάρτα του πολίτη να μιλήσουμε, όχι για αποτύχηση που θα μιλήσουμε και γι' αυτό, όχι για ομολογία, όχι για υπογραφές. Εδώ πολλές φορές οι χριστιανοί τρέπονται να κάνουν το σταυρό τους. Και θα μιλήσουμε τώρα για ομολογία. Αυτό όμως πρέπει να κάνουμε. Το ξέρουμε. 130 μηνύματα έστειλα σε ψευδείς ομολογώντες χριστιανούς ορθόδοξους. Ούτε έλεγε. Μη φοβώ το μικρό πίμνιον. Γι' αυτό και γύρισε. Ναι. Λοιπόν, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, γιατί όπως λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, όταν του λέγανε, μα είσαστε λίγες, είσαστε... λέει, δεν πειράζει, λέει, εγώ θα προτιμήσω να μπω στην Κιβωτό με τον Νόε. 8 άτομα ήτανε, αλλά σωθήκανε. Οι υπόλοιποι, τα εκατομμύρια, πνιγήκανε. Εμείς θα πούμε με τους 8. Αν είναι 8, δεν είναι δικό μας θέμα η ποσότητα, γιατί και ο Χριστός τι είπε στους μαθητές του. Τους είπε ότι μη και εσείς θέλετε να φύγετε, όταν τους μίλησε για τη Θεία Κοινωνία, ότι πρέπει να, αν δεν φάτε το σώμα και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνιον. Τότε οι περισσότεροι φύγανε και μείναν οι 12. Και τους είπε, και εσείς, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε? Εμείς δεν προσπαθούμε, και είναι κάτι που το λέμε σε κάθε ομιλία μας, δεν προσπαθούμε να πείσουμε.
Δεν προσπαθούμε να προσιλητήσουμε. Εμείς λέμε την αλήθεια και το κάνουμε πρώτα για μας, για τον εαυτό μας πρώτα. Γιατί θέλουμε να ομολογήσουμε, όπως τις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου τον ουρανής. Η ομολογία είναι το μεγαλύτερο αγαθό του Ορθοδόξου Χριστιανού. Και μας δίνεται σήμερα ευκαιρία να το κάνουμε. Γι' αυτό και τα 130 μηνύματα που στείλατε θα λογιστεί πρώτα για ομολογία, αλλά για αυτούς τι θα λογιστεί. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εμείς πάμε με τους 8. Οι 8 ποιοι είναι, οι συσσωσμένοι. Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στην Κιβωτό. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα. Μη φοβού το μικρό ποίμνιο, λέει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, εμείς θα προτιμήσουμε να κάνουμε την ομολογία. Δεν κοιτάμε τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό. Κοιτάμε πώς θα ζήσουμε. Και το λέμε πολλές φορές αυτό. Δεν κοιτάμε ότι πώς θα πεθάνουμε για τον Χριστό μας, αλλά κοιτάμε πώς θα ζήσουμε για τον εαυτό μας. Αυτό όμως δεν είναι χριστιανικό. Το χριστιανικό ποιο είναι? Το ευαγγελικό ποιο είναι? Δεν ξέρουμε το Ευαγγέλιο. Οι περισσότεροι χριστιανοί, τι λέει ο Χριστός? Ο Χριστός ζητάει τη μαρτυρία μας, αλλά δεν τη ζητάει ανέμακτα. Και αποβίσεται, λέει, εμείς εις μαρτύριον. Ποιος από τους χριστιανούς είναι σήμερα έτοιμος να πάει να μαρτυρήσει? Βλέπουμε στη Συρία, κόβανε κεφάλια. Θέλετε να πούμε για τον Άγιο Ευγένιο τον Ροντιόνοφ? Του είπανε να βγάλει το σταυρό του, δεν του είπανε να αρνηθεί το Χριστό. Που ο Ιερώνυμος πήγε και τον έβγαλε από μόνος του, για να μην προσβάλλει τους αιμόμεθανούς, να μην τους προσβάλλουμε. Γιατί ο διάβολος προσβάλλεται όταν βλέπει το σταυρό. Και όχι μόνο προσβάλλεται, αλλά διώκεται κιόλα. Γι' αυτό κατεβάσαν εικόνες. Δηλαδή κάνουν το έργο του διαβόλου, το κάνουν πλέον οι επίσκοποι. Φοβερό. Ο Άγιος Ευγένιος λοιπόν δεν έβγαλε το σταυρό του και τον κόψανε. Του κόψανε το κεφάλι με ένα μαχαίρι που δεν έκουβε. Και όμως αυτός είναι μάρτυρας. Δεν θα μιλήσω για τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο, θα μιλήσω για μας. Γιατί αν στους πρώτους χριστιανούς που μαρτυρούσανε τους λέγανε για την κάρτα του πολίτη, αν έβγαινε τότε, ή για το χάραγμα που είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και τους λέγανε τι να κάνουμε, θα γελούσανε. Και θα λέγανε, μα θέλει ερώτημα, τι θα κάνουμε? Θα πεθάνουμε για τον Χριστό. Και όμως, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ακόμα και σε εμάς, ξέρετε τι μας λένε? Όχι και έτσι. Όχι και να πεθάνουμε. Εντάξει, είπαμε. Το Ευαγγέλιο δεν λέει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν λέει αποβίσετε εις μαρτύριον. Ο Χριστός ζητάει τη μαρτυρία μας, αλλά ζητάει το αίμα. Γιατί αυτός πρώτος έδωσε το αίμα του. Και ξέρει ότι η Βασιλεία των Ουρανών ανοίγει με αίμα. Αυτό όμως το αίμα δίνει πνεύμα. Δεν μπορούμε χωρίς αίμα να πάρουμε πνεύμα. Γι' αυτό και οι πατέρες της ερήμου λέγανε δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα. Τώρα λοιπόν, ίσως χρειαστεί, όπως βλέπουμε τα πράγματα και έρχονται, να δώσουμε τη μαρτυρία μας και με αίμα. Τι θα κάνουμε? Θα αρνηθούμε τον Χριστό ή θα προτιμήσουμε τα εγκόσμια? Δηλαδή θα πρέπει να γίνουμε μεγαλέμπορες, όπως λέει η ακολουθία του Αγίου Παντελεήμων, ότι αντάλλαξες, λέει, τα πρόσκαιρα, λέμε τα αιώνια, και γίνεις μεγαλέμπορος. Μα όλοι οι χριστιανοί, μα όλους αυτούς που τιμάμε και πηγαίνουμε και προσκυνούμε και ζητάμε την πρεσβεία τους, δώσαν αίμα. Και εμείς καθόμαστε σήμερα και λέμε τι θα κάνουμε με την κάρτα του πολίτη. Και πολλοί προσπαθούν μάλιστα να κάνουν ενέργειες για να αποτρέψουν, να μην γίνουν τώρα, να γίνουν μετά. Είναι δυνατόν? Εντάξει, θα κάνουμε τις ενέργειες για να μπορέσουμε να. Το ανθρώπινο, αλλά δεν θα κάνουμε ενέργειες για να αποφύγουμε τις προφητείες. Οι προφητείες θα γίνουν. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, να μην προδώσουμε τον Χριστό, να ομολογήσουμε. Και αυτό θέλει να έχουμε δύναμη στην ψυχή μας, να έχουμε Χριστό στην καρδιά μας, και αυτό είναι που μας λείπει. Σήμερα λοιπόν όλοι γνωρίζουμε τι είναι ο οικουμενισμός, ότι είναι επανέρεση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κάρτα είναι αντίχριστη. Τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν έχουμε το φρόνημα να πράξουμε αυτό που πρέπει. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Και γι' αυτό γίνονται αυτές οι ομιλίες. Είναι αφυπνιστικές. Εμείς τις θεωρούμε αυτές τις ομιλίες προσευχή. Δεν τις θεωρούμε ότι ερχόμαστε να κάνουμε ούτε τους διδασκάλους, ούτε για να κάνουμε κάτι άλλο, να το παίξουμε μεγάλη και τρανή. Για μας είναι προσευχή. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να βάλουμε τον Χριστό μέσα στη ζωή μας και ότι είμαστε προσωρινοί. Πρέπει να εκπληρώσουμε τις εντολές του Θεού, να διαβάζουμε, να ξέρουμε το Ευαγγέλιο, και αυτό το Ευαγγέλιο ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί που είναι ο οδηγός μας, να το εκπληρώσουμε στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Λείπει λοιπόν από μας όχι η γνώση, λείπει η πνευματική ζωή, που η πνευματική ζωή είναι ισοδύναμο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος?
Τι μπορεί να μας χωρίσει, λέει, από τον Χριστό? Άγγελοι, υψώματα, βάθη, ούτε η κόλαση, λέει, ούτε ο παράδεισος, τίποτε δεν μπορεί να με χωρίσει από τον Χριστό, την αγάπη του Χριστού. Το λέμε εμείς σήμερα? Τον ακολουθούμε τον Απόστολο Παύλο? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα πάρουμε την κάρτα, όχι. Ξέρουμε ότι δεν πρέπει να την πάρουμε. Όπως και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και με το θέμα του οικουμενισμού. Όλοι το ξέρουμε. Δεν μπορούμε πλέον, πάρα πολλές φορές, τότε που συμμετείχαμε στην σύναξη του Βόλου, εδώ που λέει, στην Γαζέα, η σύναξη μοναχών και κληρικών, πολλές φορές λέγαμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Ναι, πρέπει να αντιδράσουμε. Εμείς ως Αγιορείτες Πατέρες κάναμε το καθήκον μας. Αντιδράσαμε και πριν τη Σύνοδο. Θα πρέπει η αντίδραση αυτή φυσικά να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτή την ασθένεια της αιρέσεως. Κάναμε όμως αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Τι κάναμε? Δεν σταματήσαμε να μνημονεύουμε τον Αρχιερεσιάρχη Κωνσταντινούπολεως, Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Για ποιο λόγο? Διότι είναι αντίχριστος. Διότι όχι μόνο δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, όχι μόνο εμπέζει τους χριστιανούς, αλλά και μας επιβάλλει ένα Ευαγγέλιο το οποίο είναι αντίχριστο. Είναι ο Πάπας της Ανατολής. Έκανε και αυτό που έκανε με τους Ουκρανούς. Δηλαδή, αν θα κάναμε μια ομιλία για τη Σύνοδο της Κρήτης τώρα και λέγαμε το τι αποφάσισε, θα βλέπατε ότι οι αποφάσεις της Κρήτης, της ψευδοσυνόδου, εφαρμόζονται κατά γράμμα από τον Πατριάρχη και από τους Επισκόπους. Μεικτή γάμη, καλά, γινόταν και παλιά. Κατάργηση του 72ου κανόνα της Πενθέτης Οικουμενικής Συνόδου. Άμα καταργήσεις όμως ένα κανόνα, καταργήσεις όλη τη Σύνοδο. Και άμα καταργήσεις μια Οικουμενική Σύνοδο, είσαι μέσα στην αίρεση. Μόνο αυτό να πάρουμε, μόνο αυτό είναι αίρεση. Μόνο αυτό να παίρναμε. Τι να πούμε για τις εκκλησίες, ότι τις ονομάζουν εκκλησίες? Για ποιο λόγο έκανε αυτή την ένωση όπως την έκανε ο Βαρθολομαίος? Για ποιο λόγο? Δεν είναι αιρετική. Δεν χρειάζεται να τους ονομάζουμε αιρετικούς, τους σχισματικούς και τους αχυροτόνητους Ουκρανούς. Δεν είναι σχισματική, δεν υπάρχει σχίσμα, δεν υπάρχει αίρεση. Αίρεση και σχίσμα είναι κάποιοι άνθρωποι, εμείς είμαστε αιρετικοί και σχισματικοί, γιατί θέλουμε να ακολουθούμε τους πατέρες. Γιατί σύμφωνα με το 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, σύμφωνα με τον Άγιο Θεόδωρο, σύμφωνα με αυτούς, δεν ακολουθούμε τους αιρετικούς, αλλά ακολουθούμε τους πατέρες. Και κάποιος, πρωτού ξεκινήσουμε την ομιλία, έξω που βρισκόμαστε, μου είπε ότι ρώτησε ένας επίσκοπος, ένα πνευματικό του παιδί, όχι επίσκοπος, ένας πνευματικός πατέρας εδώ στο Βόλο, ένα πνευματικό του παιδί, λέει, αυτός ο πάτερ, λέει, που έρχεται, από πού πήρε, λέει, ευλογία και έρχεται να μας μιλήσει? Το απαντάω δημόσια και απαντάμε σε όλους αυτούς που κάνουν αυτή την ερώτηση, ότι δεν γνώριζα ότι για να κάνουμε την ομολογία μας πρέπει να πάρω ευλογία, πρώτον, και δεύτερον, αυτοί οι επίσκοποι που πήγανε στο Κολυμπάρι και προδώσανε την Ορθοδοξία, από πού πήραν ευλογία? Από το λαό πήραν ευλογία να πάνε να κάνουν αυτά τα πράγματα και να προδώσουν και να μας ξεφτυλίσουν τελείως με αυτά που κάνανε? Γιατί δεν κάνανε μόνο αποτοπήματα στα δόγματα, κάνανε και πολλά άλλα. Επειδή την χάνει να είμαι από εκεί πέρα, στο μέρος που έγινε εκεί, ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και ξέρουμε τι άνθρωποι είναι, άσχετα αν δεν μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ποιος τους είπε λοιπόν και ποιος τους έδωσε την ευλογία στους επισκόπους αυτούς να πάνε να ψηφίσουν όλα αυτά τα αιρετικά? Ρωτήσανε το ποιμνίο. Όταν ήρθανε, ακριβώς, όταν ήρθανε πίσω, ενημερώσανε το ποιμνιό τους τι ψηφίσανε? Ή βγάλανε ένα κείμενο που λέγανε, πάρα πολύ ωραίο κείμενο αγαπολογίας, ότι η Σύνοδος της Κρήτης ήταν πολύ καλή και πρέπει να την ακολουθήσουμε? Πρέπει να τους ακολουθούμε στον κατήφορο που οδηγεί στην κόλαση? Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να πάει με τους 8 του Νόε και να μπει μέσα στην Κιβωτό και να τον λένε πλανεμένο, γιατί τον Νόε τι τον λέγανε? Είσαι τρελός, του λένε. Τι φτιάχνεις πλοίο? Εδώ πέρα στο βουνό φτιάχνεις πλοίο? Ρε παιδιά, τους λέγε, θα γίνει εδώ πέρα, θα γίνει κατακλυσμός. Καλά, τάχασε. Είναι τρελός αυτός. Και εμείς τρελοί είμαστε. Αλλά είμαστε τρελοί για τον Χριστό. Αυτό έχουν δίκιο. Για τον Χριστό είμαστε τρελοί και προσπαθούμε να είμαστε τρελοί για τον Χριστό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε σήμερα. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, θα μπορούσα να πω πολλά. Ξέρω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις και θα απαντηθούν πολλά στις ερωτήσεις που θα κάνετε. Αυτό λοιπόν που προέχει σήμερα και αυτό που έχουμε πει και με τους υπόλοιπους αγιορείτες πατέρες, ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ναι, θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι η κάρτα του πολίτη. Θα πρέπει να ξέρουμε τι έγινε στη Σύνοδο του Κολυμβαρίου.
Θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο οικουμενισμός. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τα δογμάτα των πατέρων. Όμως αυτά δεν έχουν κανένα νόημα αν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να ομολογήσουμε τον Χριστό και αν χρειαστεί να δώσουμε και τη ζωή μας για τον Χριστό. Γιατί έρχονται αυτά τα χρόνια. Στην Αποκάλυψη λοιπόν λέει μέσα ότι η Εκκλησία θα καταφύγει στην έρημο. Η Εκκλησία του Χριστού θα καταφύγει στην έρημο, η οποία παρομοιάζεται με την Παναγία μας. Στο 12ο κεφάλαιο και στο 13ο, εκεί τα λέμε αυτά, εκεί τη βρίσκονται. Τι νομίζετε, ότι ο κάθε επίσκοπος όταν θα έρθουν αυτές οι εποχές θα πάρει το ποίμνιό του και θα πάνε στην έρημο, θα πάνε στα βουνά? Η Εκκλησία του Χριστού, όπως είπε ο Κύριος, άραγε αν θα έρθω στην γη θα βρω την πίστη, θα είναι σε λίγους. Όπως έγινε τότε με τον κατακλυσμό επί Νοέ, που μπήκανε στην Κιβωτό 8 άνθρωποι μέσα, 8 άνθρωποι μπήκανε, έτσι θα γίνει και τώρα. Γι' αυτό και δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα. Όπως σας είπα, εμάς μας ενδιαφέρει να ομολογούμε Χριστό, να παραμένουμε στα χνάρια, στα βήματα των Αγίων Πατέρων, που αυτό εκφράζει και ταπείνωση, γιατί είναι μέγιστη η περηφανία, εωσφορική περηφάνεια, το να κάνεις δικά σου δόγματα και να μην ακολουθείς τους πατέρες και να μην κάμπτεις γόνη στην αγιότητα των Αγίων Πατέρων, του Αγίου Μαξίμου. Ξέρετε τι το έκαναν. Το έκαναν τη γλώσσα, το έκαψαν το χέρι, πέθανε. Του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Στις εξορίες πέθαναν όλοι αυτοί. Ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Βασίλειος. Όλοι αυτοί οι Άγιοι πέθαναν στις εξορίες. Για ποιο λόγο? Για την αλήθεια. Και εμείς, αν θέλουμε να τους τιμήσουμε, θα πρέπει να τους μιμηθούμε. Και θα πρέπει να κάμψουμε το γόνι στο Πανάγιο Πνεύμα που τους φώτιζε. Όχι σε αυτούς, δεν προσκυνάμε αυτούς. Προσκυνούμε το Πανάγιο Πνεύμα που τους φώτιζε. Και πρέπει να τους μιμηθούμε, να τους έχουμε. Αυτοί είναι οι ηρωές μας. Αυτοί είναι τα παραδείγματα. Αυτά είναι τα πρότυπά μας, οι Άγιοι. Όχι μόνο ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Παρασκευή και όλοι οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αλλά και αυτοί που δώσανε για το δόγμα. Αυτούς πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα, το τι θα μας πούνε, ότι έχουμε κάνει σχίσμα στην Εκκλησία μέσα. Που ο 15ος κανόνας λέει ότι όχι μόνο σχίσμα δεν κάνουν αυτοί που διακόπτουν την εκκλησιαστική κοινωνία, αλλά προσέξτε, και την Εκκλησία λέει την διαφυλάσσουν από τα σχίσματα. Του τέστην ότι αυτοί που δεν κάνουν, γιατί βγαίνουν μερικοί, δυστυχώς αθεολόγητοι άνθρωποι, και λένε ότι ο 15ος κανόνας είναι δυνητικός. Όποιος θέλει τον κάνει, όποιος θέλει τον κάνει. Δηλαδή, όποιος θέλει, πει, αν κάποιος θέλει να πάει με την αίρεση, μπορεί να το κάνει. Και αν κάποιος δεν θέλει να πάει με την αίρεση, πάλι μπορεί να το κάνει. Τότε εμείς για ποιο λόγο διωκόμαστε και αφήσαμε τις θέσεις μας, που ήταν η μεγαλύτερη ευλογία για μας, έτσι? Να μας διώξουν και να μας καθαιρέσουν και να μας πούνε αυτά που μας είπανε. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη ευλογία. Αλλά θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε την ομολογία μας, να λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, και απ' την άλλη να μνημονεύουμε και να έχουμε κανονική κοινωνία με αυτούς που βρίζουν τον Χριστό. Προτού κλείσω και να αρχίσετε τις ερωτήσεις, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά θέλω να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Θα σας πω ένα περιστατικό, έτσι πολύ συγκινητικό, για αυτή την κοινωνία, το τι σημαίνει κοινωνία, η οποία μας την είπε ένας μοναχός στη Ρουμανία. Ξέρετε, έχουμε ιδιαίτερη σχέση με την Ρουμανία και με τη Μολδαβία και με αυτούς τους ανθρώπους, διότι στη Λαύρα έχουμε ένα εξάρτημα, το οποίο είναι μια σκήτη που είναι Ρουμάνη. Και συνδεόμαστε με την αγάπη του Χριστού με αυτούς τους ανθρώπους, και γι' αυτό το λόγο μας κάλεσαν και πηγαίνουμε σχεδόν κάθε 2-3 μήνες στη Ρουμανία και κάνουμε αυτές τις ομιλίες. Και να ξέρετε ότι στη Ρουμανία και στις άλλες χώρες, στη Μολδαβία, ειδικά στη Μολδαβία και στη Ρουμανία, υπάρχουν εκατοντάδες ήρες που έχουν διακόψει την κοινωνία, μοναχές οι οποίες τις έχουν διώξει και τις έχουν σπάσει πόδια και χέρια, διωγμός κανονικός, και μάλιστα εν καιρό χειμώνος, έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν ομολογία πίστεως. Ένας μοναχός λοιπόν είχε μιλήσει στη μητέρα του για αυτά τα θέματα. Η μητέρα του φυσικά κάποια στιγμή θέλησε να πάει να εξομολογηθεί σε μια εκκλησία που μνημονεύουν τον Δανιήλ, τον Πατριάρχη, και ο μοναχός αυτός της είπε, εντάξει, μπορείς να πας, εγώ σου έχω πει τι γίνεται και όλα αυτά. Την επόμενη μέρα την Κυριακή, αφού κοινώνησε σε αυτή την εκκλησία, οι οποίοι ήταν οικουμενιστές, απροκάλυπτοι οικουμενιστές,
όταν πήγε να στρώσει τραπέζι για τον, γιατί τον φιλοξενούσε εκείνες τις μέρες στο πατρικό του, της είπε ο μοναχός, της λέει, μητέρα, δεν μπορώ να φάω μαζί σου, δεν μπορώ να σε προσευχηθώ μαζί σου. Η μητέρα του πάγωσε, λέει, για ποιο λόγο? Λέει, γιατί πήγες και συμπροσευχήθηκες με αυτούς που με διώκουν και με τους εχθρούς μου. Πώς εγώ μπορώ να συμπροσευχηθώ μαζί σου τώρα? Δεν θα προδώσω τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Το κατάλαβε. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε κάποιες φορές. Και αυτός ο μοναχός είναι ανδρείος άνθρωπος. Διότι δεν υπολόγισε πατέρα, μητέρα, τι λέει. Και η εχθρία οικιακή αυτού. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ήρθε να βάλει μάχαιρα ο Χριστός. Μάχαιρα τι? Προηγουμένως μου είπε κάποιος πολύ καλοπροαίρετα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αντικουμενιστικό αγώνα και ναι, με όλους θέλουμε να συμβαδίζουμε και με όλους θέλουμε να έχουμε αγάπη και ομόνοια, να είναι εναλυθεία. Δεν θα βρίσουμε, δεν θα πούμε τίποτε, αλλά εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε την αλήθεια. Θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό που λένε Άγιοι Πατέρες. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στην πίστη μας, διότι θα μας ζητηθεί αυτό το πράγμα. Και ειδικά από εμάς που είμαστε μοναχοί, θα μας ζητηθεί διπλά. Σε όλους θα ζητηθεί, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το Ευαγγέλιο είναι μόνο για τους μοναχούς. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ίσως φανεί λίγο οξύμορο, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Είμαστε ευνοημένοι, θα λέγα καλύτερα, που ζούμε σε αυτές τις εποχές. Είναι εποχή να ομολογήσουμε. Μας δίνεται μια τεράστια ευκαιρία. Οι Άγιοι Πατέρες θα θέλανε να ζουν σε αυτά τα χρόνια του Αντιχρίστου. Ξέρετε γιατί? Για να αποδείξουν πόσο αγαπάνε. Το αποδείξανε. Γιατί και τότε διωγμός ήταν. Αλλά και σήμερα καλούμαστε να το αποδείξουμε. Αγαπάμε τον Χριστό ή αγαπάμε το χρυσό ή οτιδήποτε άλλο? Εδώ είμαστε και πρέπει να το αποδείξουμε όχι με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας. Αυτό ζητάει ο Χριστός από μας. Έμπρακτα να δείξουμε την αγάπη μας, να συνταχθούμε μαζί Του, όχι στα χαρτιά. Και αυτό είναι που πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι. Ανά πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όχι την ομολογία μας στο χαρτί, την ομολογία μας με το αίμα μας. Αυτό είναι που πρέπει όλοι μας να το έχουμε νύχτα ημέρα στο μυαλό μας. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Νίκος προηγουμένως, πολύ ωραία, είμαστε προσωρινοί. Το μόνο σίγουρο, φεύγουμε κάποια στιγμή. Να ανταλλάξουμε λοιπόν τα πρόσχερα με τα αιώνια. Και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Και θα μας δοθεί. Αυτά ήθελα να πούμε εν ολίγης, να ευχηθώ σε όλους καλό αγώνα, διότι ο αγώνας τώρα αρχίζει, όπως είχαμε πει. Αρχίζει ένας αγώνας μαρτυρίας, ομολογίας. Και εύχομαι όλοι μας να μην προδώσουμε τον Χριστό. Να τον ομολογήσουμε. Εμείς αυτή είναι η προσευχή μας. Και εγώ προσωπικά αυτό εύχομαι και τον παρακαλώ τον Κύριο. Κύριε, μη μας αφήσεις να σε προδώσουμε. Μη με αφήσεις να σε προδώσω. Αλλά να σε ομολογήσουμε μέχρι τέλος. Το εύχομαι σε όλους. Η δύναμη του Αναστάντος Χριστού να μας δώσει αυτή την ομολογία. Και ιδιαιτέρως η Παναγία μας που πρέπει όλοι μας, όχι μόνο οι αγιορείτες, όλοι μας να πιανόμαστε από το φουστάνι της. Γιατί αυτό μας λέγανε οι γεροντάδες στο Άγιον Όρος. Λέει, εμείς οι αγιορείτες πιανόμαστε από το φουστάνι της, της Παναγίας και μας τραβάει. Και πρέπει να πιαστούμε. Η Παναγία, η μεγάλη δύναμη, η στρατηγός των επουρανίων δυνάμεων του Χριστού μας, να μας δώσει αυτή τη δύναμη, να ομολογήσουμε έτσι ώστε με αυτή την ομολογία να κερδίσουμε τον Παράδεισο που το εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Όποιος θέλει, ξέρω ότι υπάρχουν ερωτήσεις πολλές, γι' αυτό και ήταν, προσπάθησε να είμαι σύντομος. Ναι, παρακαλώ. Ροντιόνοφ. Δεν νομίζω κι αυτός να είχε προετοιμάσει τον εαυτό του ότι θα γίνει μάρτυρας, ούτε ότι πίστευε ποτέ ότι θα μαρτυρήσει. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή τον παρακάλεσε τον Θεό, του δώσε φώτισε ο Θεός και αποκεφαλίστηκε. Ναι, είναι πολύ ωραία. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ ωραία το... Είναι πολύ ωραία η τοποθέτησή σας και συμφωνούμε απόλυτα. Όχι όπως δεν πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, το έλεγε σε πολλές ομιλίες του, ότι λέει θα πρέπει να κάνουμε διάφορες ασκησούλες.
Δηλαδή να σκεφτόμαστε ότι θα γίνει αυτό, ότι θα μας ζητηθεί να ομολογήσουμε, ότι θα μαρτυρήσουμε, ότι... και να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας. Όμως, όντως, αυτοί που έχουν καλή προαίρεση, αυτό καταρχήν δεν το κάνουμε για να φοβηθούμε ή για να απλώς προετοιμαζόμαστε. Και όντως, έτσι είναι, ότι εκείνες τις ημέρες, το έχουν πει πάρα πολλοί πατέρες, που θα γίνουν αυτά τα πράγματα, ειδικά με το χάρμα του Χριστού, αλλά και ειδικά με το μαρτύριο, τότε ο Χριστός θα ξεχύσει την μαρτυρική του χάρη. Και αυτοί που είναι καλοπροαίρετοι και έχουν καλή προαίρεση, θα πάει η μαρτυρική χάρη σε αυτούς και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να μαρτυρήσουμε. Με τις δικές μας δυνάμεις, όντως είναι αδύνατο να μπορέσουμε να μαρτυρήσουμε, όπως και οι Άγιοι Μάρτυρες. Ποιος μπορεί ένας απλός άνθρωπος να περάσει τα μαρτύρια που περάσει ο Άγιος Γεώργιος, σε καμία περίπτωση. Με τι το έκανε, πώς έγινε αυτά που πέρασε ο Άγιος Μινάς και όλοι αυτοί οι Άγιοι Μάρτυρες. Με την δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν αυτό να προσευχόμαστε, να μας δώσει τη δύναμη, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και βέβαια μπορεί να εκπλαγούμε όχι μπορεί. Αν όλοι εμείς εδώ την κάνουμε με βηματάκια οργά και δούμε να μαρτυρούν κάποιοι άλλοι. Έτσι είναι. Θα εκπλαγούμε πάρα πολύ. Και πολύ και πάρα πολύ. Και θα σας πω και εδώ πέρα, συγγνώμη, ένα περιστατικό. Αληθινό περιστατικό. Πολύ συγκινητικό. Στην Βόρεια Κορέα, ξέρετε, υπάρχει διωγμός. Υπήρχε διωγμός τα χρόνια των χριστιανών και υπάρχει ακόμα. Σε μια χορτοκαλίβα, λοιπόν, γινόταν ένας εσπερινός και ήταν 10 άνθρωποι. Ένα κοριτσάκι μικρό και 10 άνθρωποι. Η μητέρα του και όλα αυτή. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά θα το πω μια φορά για να δούμε ότι πολλές φορές τι είμαστε και τι κάνουμε. Λοιπόν, τους περικύκλωσαν, κάποιος τους κάρφωσε ότι είναι κάποιοι χριστιανοί και λατρεύουν το Θεό τους εκεί πέρα. Τους περικύκλωσαν, μπήκανε μέσα οι στρατιώτες, βγάλανε τις εικόνες, τις βάλανε κάτω και τους είπανε: θα περνάτε έξω, θα τις πατάτε, θα τις φτύνετε και τότε μόνο θα σας αφήσουμε να ζήσετε. Αλλιώς θα σας σκοτώνουμε. 10 άνθρωποι ήταν μέσα. Και την προηγούμενη στιγμή λατρεύανε τον Χριστό. Κάνανε προσευχές στον Χριστό. Την επόμενη στιγμή όμως. Οι 9 φτύσανε και την πατήσανε την εικόνα του Χριστού. Μόνο ένα κοριτσάκι έσκυψε και φίλησε την εικόνα του Χριστού και είπε «Μη γέννητο να σε αρνηθώ» και φυσικά το εκτέλεσανε κατευθείαν. Αυτό το κοριτσάκι. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχει σημασία ότι μπορεί να πηγαίνουμε στην εκκλησία και πολλοί πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά σημασία έχει η ομολογία μας. Όταν θα μας ζητηθεί εκείνη τη στιγμή να δώσουμε την ομολογία, γιατί το κοριτσάκι πραγματικά λατρεύε τον Χριστό. Οι άλλοι δεν το λατρεύανε. Ήτανε τυπολάτρες. Γι' αυτό και τον προδώσανε κατευθείαν. Παρακαλώ. Όγδοη Οικουμενική Σύνοδος ονομάζουμε την Σύνοδο επί Μεγάλου Φωτίου. Και ένατη... Η έβδομη όχι, ήταν επί Οικονομαχίας. Η 8η Οικουμενική Σύνοδος είναι επί Μεγάλου Φωτίου και η 9η είναι επί Γρηγορίου του Παλαμά. Ναι, αυτά δεν τα δέχονται φυσικά οι οικουμενιστές και γι' αυτό δεν τις ονομάζουν οικουμενικές, γιατί αν τις ονομάσουν οικουμενικές, τότε... ναι, ήτανε, στην ουσία ήταν η καταδίκη του παπισμού, έτσι. Η επίσημη καταδίκη του παπισμού, που υπάρχουν πάρα πολλές σύνοδοι. Δεν υπάρχει μόνο η του Μεγάλου Φωτίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Υπάρχουν και άλλες σύνοδοι που έχουν καταδικάσει τον παπισμό. Κατά των Λατίνων. Κατά των Λατίνων. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, αλλά είναι αρκετές. Που καταδείξαν τις κακοδοξίες των Λατίνων. Φυσικά, 8η Οικουμενική Σύνοδο ονομάζουν αυτή που έγινε τώρα στο Κολυμπάρι. Είναι ψευδοσύνοδος, είναι αιρετική και είναι ό,τι χειρότερο έχει βγει. Διότι, για να πούμε αυτό... Η τελευταία ήταν αυτή, πρέπει να ήταν το 1800 των τεσσάρων πατριαρχών, το 48, η Μεγάλη Σύνοδος. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, γιατί πρέπει να έχουμε, είναι τόσα πολλά, δεν θυμάμαι ποια ακριβώς είναι. Είναι πάρα πολλές, δεν είναι, είναι οι Οικουμενικές Σύνοδοι και είναι οι Κατατόπου Σύνοδοι, καταλάβατε. Τώρα. Τώρα που βρισκόμαστε. Θα έχει
Ναι, αυτό σας είπα. Ότι 8η Οικουμενική Σύνοδο ονομάζουν αυτοί. Δηλαδή ονομάζουν, υπάρχουν προφητείες που λέγανε ότι η 8η θα είναι ληστρική και θα καταλύσει όλες τις άλλες. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, όντως αυτή η Οικουμενική Σύνοδος κατέλυσε όλες τις προηγούμενες. Γιατί, προσέξτε λίγο, η κάθε σύνοδος συνέρχεται, πώς είπατε, ακριβώς. Μία σύνοδο για να γίνει πρέπει να υπάρχει ένας λόγος. Δεν γινόταν σύναξη επισκόπων απλώς για να φάνε ψάρι που κάνανε τώρα εκεί πέρα στο Κολυμπάρι. Ακριβώς. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην Εκκλησία μας και επειδή οι υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα είναι οι επίσκοποι, έτσι, οι όντως οφθαλμοί της Εκκλησίας, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, συνερχόταν σε σύνοδο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κακοδοξία, που η αίρεση, η κακοδοξία, είναι θάνατος πνευματικό στην Εκκλησία. Για να αποκόψουν λοιπόν την αίρεση, τον πνευματικό θάνατο, και να τον αποτρέψουν να περάσει μέσα στους πιστούς, γινόταν αυτή η σύνοδος για να καταδικάσουν όχι μόνο τις αιρετικές δοξασίες, αλλά και τους ίδιους τους αιρετικούς. Αυτό λοιπόν που γίνονταν τότε, ακριβώς το αντίθετο γίνεται τώρα. Δηλαδή, αντί για να συνέλθει αυτή η σύνοδος, να καταδικάσει τι? Να καταδικάσει τον οικουμενισμό. Να καταδικάσει τα σχίσματα που έχουν γίνει. Να επιληφθεί του παλαιομελλητικού ζητήματος, γιατί υπάρχει διχασμός. Ακριβώς το αντίθετο έγινε, για να διχάσει τους χριστιανούς, για να επισημοποιήσει τον οικουμενισμό ως την κυρίως γραμμή της Ορθοδόξης Εκκλησίας, να καταδικάσει αυτούς που θα φωνάζουν, γιατί το 22ο άρθρο αυτό λέει, του πέμπτου κειμένου, ότι όποιος μιλάει εναντίον της Συνόδου και όποιος μιλάει εναντίον των Επισκόπων είναι εκτός Εκκλησίας. Αυτό λέει στην ουσία. Δηλαδή βλέπετε ότι ακριβώς τα αντίθετα. Και όπως είπε προηγουμένως κύριος εκεί πέρα, κάθε Οικουμενική Σύνοδο, κάθε Οικουμενική Σύνοδο που γινότανε, αναγνώριζε τις προηγούμενες Ορθόδοξες και μετά προχωρούσε. Τώρα όχι μόνο τις αναγνωρίσανε, τώρα τις αναιρέσανε τελείως. Δηλαδή είναι βλασφημία του Τριαδικού μας Θεού. Αυτοί που δέχονται τη Σύνοδο βλασφημούν στο Άγιο Πνεύμα, βλασφημούν στον Τριαδικό Θεό και είναι αντίχριστοι. Τόσο απλά. Πιο απλά δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν το ξέρω αυτό τι έχει πει σε αυτό το θέμα, σε αυτό το σημείο. Εμείς γνωρίζαμε στο Άγιον Όρος που μας λέγανε οι γεροντάδες ότι η 8η θα είναι ληστρική και θα καταλύσει τα πάντα. Και όντως πάντοτε αυτό γινόταν στην Εκκλησία. Η Ιεράπτου Στάρη πάντοτε διαχώριζε, είτε γινόταν μια Ορθόδοξη Σύνοδος, είτε γινόταν μια Αιρετική Σύνοδος, γιατί θα έπρεπε να πάρουν θέση. Εμείς λοιπόν παίρνουμε θέση με τις Ορθόδοξες Σύνοδους. Το Άγιον Όρος. Λοιπόν, όλες οι μονές του Αγίου Όρους, εκτός την Εσφυγμένου που την διώκουνε, όλες οι μονές του Αγίου Όρους, 17 χρόνια, λες και ήταν κανένας βομβιστής, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, τους εγκληματίες και αυτούς που καίνε, δεν τους καταδικάζουμε. Αυτούς τους ανθρώπους όμως καταδικάσανε. Εγώ προσωπικά είναι κάποια θέματα που δεν συμφωνώ με τους εσφυγμενίτες, σε κάποια ζητήματα. Αλλά όμως αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο. Λες και είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Λες και είναι εγκληματίες. Για όλους τους άλλους φυσικά έχουμε αγάπη. Για τους Προτεστάντες, για τους Παπικούς, για τους Αντίχριστους, για τους Σατανολάτρες, για τους Πυρολάτρες. Ο Βαρθολομαίος πηγαίνει και τους αγκαλιάζει και λέει, τι λέει, βλασφημεί στον Τριαδικό Θεό και λέει ότι υπάρχουν και άλλες οδοί σωτηρίας. Έτσι. Αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον είχαν όχι αποπέμψει από την Εκκλησία, όχι να τον είχαν εξηρήσει και να τον είχαν διώξει κακήν κακός. Τι να σας πω, αν υπήρχε, ξέρετε παλιά, όπου υπήρχε πιο μακριά, τους εξορίζανε. Λοιπόν, αυτόν θα έπρεπε να τον εξορίσουν στον Άρη, όχι στο φεγγάρι. Στον Άρη έπρεπε να τον εξορίσουν αυτόν τον άνθρωπο, με αυτά που λέει. Να τελειώσουμε αυτή την ερώτηση. Όλες οι μονές λοιπόν αυτή τη στιγμή μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο, όλες. Από τον Κολυμπάρι και μετά όλες τον μνημονεύουν. Εκτός την Εσφυγμένο που είναι. Γέροντα, έχω όλα τα άρθρα σας από το τύπο από τότε που αρχίσει μετά. Πώς. Τελευταία μνημονεύσατε είχατε τις τελείδες λόγω τακτικής. Ναι.
Ναι, ναι, θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, έχω όλα τα άκρα σας. Θέλω όμως να πω πρώτα-πρώτα συγχαρητήρια γιατί θα βάλω το κοινό. Σας συγχαίρω. Όσοι στέλνει ο πίσω βοηθήν έχει κόστος. Και για τους ιεράρχες, και για τους λαϊκούς, και για τους μοναχούς. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, από καρδιάς σας συγχαίρω για αυτό το πράγμα. Τώρα, το αυτοί που το μνημονεύουν και λένε ότι το αδολογούν για τον λόγο της αληθείας, δεν τρέπονται λίγο. Καθόλου. Δεν είναι πρόβλημα τύπους, εντάξει. Δεν είναι πρόβλημα τύπους. Λοιπόν, αυτοί που το λένε, ή το πιστεύουν και είναι οικουμενιστές, ή το πλήρωμα που έχουμε μέσα εκεί, σε ένα κορεύω. Ακριβώς. Ναι. Είναι απίστευτο το που γίνεται. Είναι απίστευτο. Η μνημόνευση είναι δήλωση ενώπιον του πίστη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς. Ναι. Είναι υποκρισία στο θέμα. Ναι, συγγνώμη, να απαντήσουμε. Ναι, ναι, μετά έχετε το λόγο. Αυτό ήθελα να πω για τη μνημόνευση. Διότι και εμείς αργήσαμε και το έχω πει πολλές φορές. Εντάξει, δεν είχαμε ούτε την εξουσία τότε να το κάνουμε, γιατί δυστυχώς έπρεπε να είχαμε διακόψει την κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Εγώ προσωπικά... Το ξέρω, αδελφέ μου. Το ξέρω. Αλλά... Όχι, δεν είπαμε να μιλήσουμε. Δεν μιλάμε για το ημερολόγιο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για το παλιό και για το νέο ημερολόγιο. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Συγγνώμη λίγο. Εμείς μιλάμε τώρα για διακοπή μνημοσύνου. Έπρεπε η διακοπή μνημοσύνου να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε να έχει γίνει. Για ποιο λόγο? Διότι μια ασθένεια μέσα στο σώμα της Εκκλησίας κατευθείαν την πολεμάς. Δεν την αφήνεις να χρονίσει και να πάρει διαστάσεις, όπως και ο καρκίνος. Δεν περιμένεις να φτάσει στο τέταρτο σημείο. Ναι, το κατοικονομία. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Οι άλλοι που όμως προφέρουν ως υποχρεωτικό είναι άξιοι, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο. Έτσι. Προσέξτε λιγάκι, εδώ ήθελα λίγο την προσοχή σας. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Καταρχήν, πρωτού πω για το 15ο κανόνα, που θα καταλάβετε πολλά πράγματα από αυτό που θα πούμε. Ναι, θα καταλάβετε πολλά. Θα ήθελα να πω το εξής. Πολλοί μας κατηγορούν ότι εμείς κάνουμε σχίσμα. Θα πούμε γι' αυτό. Θα πούμε αυτό. Θα πούμε γι' αυτό. Πρέπει να είναι ιερεύς, ναι, ή λαϊκός, και να έχουν αρχηγό. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω, θα το αναλύσουμε αυτό. Υπάρχουν αυτό που κάνουμε εμείς και σήμερα εδώ πέρα. Και σήμερα αυτό που κάνουμε. Αλλά και αυτό που κάναμε και ξεκινήσαμε, δεν το κάναμε για να διχάσουμε. Το κάνουμε για να ενώσουμε. Και πολλές φορές μας λένε, πού απευθύνεστε? Απευθυνόμαστε σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Γιατί το έχω πει πολλές φορές. Υπάρχουν ιερείς οι οποίοι μνημονεύουν, οι οποίοι έχουν καλό φρόνημα. Ναι, βρίσκονται μέσα στην αίρεση. Μπορεί να βρίσκονται, αλλά έχουν καλό φρόνημα και πρέπει να βοηθηθούν. Όπως και υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί που δεν γνωρίζουν. Εμάς ο ρόλος μας δεν είναι να έρθουμε και να πούμε είσαστε αιρετικοί, κάνετε αυτό. Όχι, είναι να αφυπνίσουμε. Και όπως και εμείς αφυπνιστήκαμε, γιατί και εγώ μνημόνευα. Πριν τη συνοδό, εγώ το μνημόνευα τον Βαρθολομαίο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να δικαιολογούμε. Κατ' οικονομία τον μνημόνευα, αλλά προσέξτε, έπρεπε όμως να τον μνημονεύουμε. Γιατί? Γιατί ο 15ος κανόνας τι λέει? Όταν ο επίσκοπός σου γυμνεί την κεφαλή, και όχι όταν κάνει σύνοδο, όταν απροκάλυπτα μέσα στις εκκλησίες τι κάνει, να κηρύσσει αίρεση. Ο Βαρθολομαίος λοιπόν, μιλάμε τώρα εμείς ως αγιορείτες,
Όχι μόνο μέσα στις εκκλησίες, κύριε Σέρεση, που πήγαινε ο Πάπας και τον έλεγε ευλογημένος ερχόμενος, αλλά πήγαινε και έκανε συμπροσευχές με τους σατανολάτρες, με τους πυρολάτρες, έλεγε ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, έλεγε για τον Πάπα ότι ακολουθήστε τον, είναι άξιος αρχηγός. Τι έπρεπε να κάνουμε? Τι λέει ο κανόνας λοιπόν? Ο κανόνας λέει το εξής, ότι αυτοί που διακόπτουν γι' αυτό τον λόγο την κοινωνία μαζί τους, με αυτούς τους επισκόπους δηλαδή που κηρύσουν αίρεση, γιατί μερικοί λένε ότι δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει λέει επιτίμιο στον κανόνα, υπάρχει επιτίμιο και θα το αποδείξουμε. Επειδή δεν υπάρχει επιτίμιο, είναι προαιρετικός ο κανόνας. Δηλαδή, όποιος θέλει τον κάνει και όποιος θέλει δεν τον κάνει. Προσέξτε, υπάρχει επιτίμιο. Ναι, δυστυχώς. Προσέξτε, κανένας κανόνας δεν είναι δυνητικός, όλοι είναι υποχρεωτικοί. Πρώτον. Δεύτερον, το επιτίμιο που βρίσκεται. Συγγνώμη λιγάκι. Περιμένετε να τελειώσω. Πού βρίσκεται το επιτίμιο? Γιατί λένε δεν έχει. Έχει επιτίμιο. Λέει μέσα λοιπόν ο κανόνας στο δεύτερο μέρος ότι αυτοί που διακόπτουνε όχι μόνο σχίσμα δεν κάνουνε, αλλά διαφυλάσσουν απομερισμούς και σχισμάτων την Εκκλησία. Του τέστην, ότι αυτοί που μνημονεύουν αυτόν τον επίσκοπο κάνουνε και μερισμούς και σχίσματα. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι αυτός που σχίζει την Εκκλησία δεν τον ξεπλένει ούτε αίμα μαρτυρίου. Δεν υπάρχει επιτίμιο λοιπόν. Και υπάρχει μεγάλο επιτίμιο, γιατί δεν μπορεί ο ένας να διαφυλάσει την ενότητα της Εκκλησίας που διακόπτει την κοινωνία και την διαφυλάσει με αίμα. Αυτή είναι η ομολογία. Δεν είναι μόνο άξιος επένου ομολογίας, αλλά διαφυλάσει την Εκκλησία από τα σχίσματα. Αυτός λοιπόν που δεν κόβει και μνημονεύει τον αιρετικό ψευδεπίσκοπο, δημιουργεί σχίσμα μέσα στην Εκκλησία. Τόσο απλά και όμως δεν το μπορούν να τα καταλάβουν, γιατί δυστυχώς αυτό δεν χρειάζεται ακαδημαϊκή γνώση. Πρέπει να έχεις και μια πνευματική ζωή για να το κάνεις. Και δυστυχώς όταν έρχεσαι σε αντίθεση με αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι ένας απνευμάτιστος μόνο μπορεί να το πει. Και αυτό το χρησιμοποιήσανε, δυστυχώς το χρησιμοποίησε ο Επιφάνειος ο Θεοδωρόπουλος, για να μπορέσει να. Γιατί ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια αίρεση και να μην έχουμε κοινωνία με τους αιρετικούς και να μην μολυνόμαστε με την αίρεση, είναι να μην έχουμε κοινωνία. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε συμπροσευχή. Γιατί και άλλοι λέγανε ότι η κόκκινη γραμμή λέει είναι το κοινό ποτήριο. Δεν υπάρχει ούτε ένας κανόνας στην Εκκλησία μας που να λέει όταν γίνει το κοινό ποτήριο τότε να κόβεται. Αντιθέτως, υπάρχουν 15 ιεροί κανόνες που λένε όταν γίνεται συμπροσευχή τότε να καθαίρεται. Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή, αυτή την κόκκινη γραμμή που την έλεγε δυστυχώς και ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης ο Μακαρίτης και την έλεγε και ο Θεοδωρόπουλος, και αυτή η θεωρία που είναι νεοπατερική και μεταπατερική θεωρία δεν υπάρχει. Μόλις γινόταν κήρυξη κακοδοξίας στην Εκκλησία μέσα, αυτόματα οι πιστοί κόβανε την κοινωνία. Και αν δεν το κάνανε κατευθείαν, όπως έγινε με τον Νεστόριο και τον Άγιο Κύριλο που του έστειλε τρεις επιστολές, την τρίτη επιστολή τι του έγραψε? Αν σε 10 μέρες δεν επανέλθεις στην Ορθόδοξη πίστη, τότε εγώ κόβω κοινωνία μαζί σου. Οι πιστοί όμως της Κωνσταντινούπολης μόλις ακούσαν αυτά τα πράγματα από τον Νεστόριο και από τον επίσκοπο που ήταν μαζί, κατευθείαν κόψαν την κοινωνία. Διότι δεν μπορεί να είναι με έναν αντίχριστο μαζί και τι να λένε? Να λένε το εξής, ότι εν πρώτης μνήστητη του αρχιεπισκόπου ημών τάδε, εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση του Βαρθολομαίου, του Ιγνατίου, ον χάρισε κτλ. Και τον ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Ορθοτομή, εκείνη τη στιγμή λέμε ψέματα. Λέμε ψέματα μπροστά στον Χριστό και δεν μπορούμε να ψευδόμαστε. Και κάτι άλλο, θα κριθούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε, θα κριθούμε με την πίστη αυτού που μνημονεύουμε. Η μνημόνευση του ονόματος του αρχιερέως δεν είναι ένα απλό πράγμα, δεν είναι απλώς, δεν ευχόμαστε να είναι καλά. Έχει διπλή σημασία. Η πρώτη σημασία είναι ότι ανήκουμε σε αυτή την επισκοπή που είναι ορθόδοξη και το δεύτερο ότι η πίστη του επισκόπου είναι ορθόδοξη και είναι η δικιά μας. Αν λοιπόν εμείς μνημονεύουμε έναν επίσκοπο ο οποίος η πίστη του, όπως είναι το Βαρθολομαίο ένα παράδειγμα, είναι τελείως αιρετική, τότε θα κριθούμε με αυτή την πίστη θα κριθούμε. Δηλαδή, γι' αυτό και διακόψαμε την κοινωνία, γιατί αυτό λένε οι πατέρες. Η μνημόνευση είναι, η πίστη του ομολογείς ότι η πίστη του επισκόπου σου είναι η δικιά σου πίστη.
Ναι, υπάρχει στο πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, αυτός είναι ο ρόλος μας τώρα. Θα σας πω. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Όπως είπα προηγουμένως, εμείς αυτός ο αγώνας που γίνεται εν πρώτης, τον κάναμε στους δικούς μας, τον κάναμε εμείς. Δηλαδή, εμείς έπρεπε να διακόψουμε πρώτα την κοινωνία με τον Βαρθολομαίο, διότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό ή να πούμε σε κάποιους ανθρώπους κόψτε ή ότι αυτό είναι το σωστό. Αν όχι να πούμε, ας πούμε, αν δεν το κάναμε εμείς και δεν το τεκμηριώναμε άγιο πατερικά ότι αυτό είναι το σωστό. Το έχουμε τεκμηριώσει και μάλιστα έχουμε γράψει και ένα απώνυμα για το 15ο κανόνα ότι είναι υποχρεωτικός και τον αναλύουμε. Τον έχουμε αναρτήσει και στην Σύναξη Ορθοδόξων Κριτών και σε, σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση που κάνατε. Όπως είπα προηγουμένως, εμείς εδώ πέρα δεν ήρθαμε να κατηγορήσουμε είσαστε αιρετικοί, είσαστε το ένα, είσαστε το άλλο. Ήρθαμε να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Ότι από τη στιγμή που μνημονεύουμε έναν επίσκοπο, είτε είμαστε ιερείς, είτε είμαστε μοναχοί, ο οποίος έχει τέτοια φρονήματα, μετέχουμε στην πίστη του που είναι πίστη αιρετική και μολυσμένη. Τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν να αρχίσει ένας αγώνας ορθοδόξου ομολογίας. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν. Επειδή αυτό το μέτρο λοιπόν της διακοπής μνημοσύνου μπήκε σε αχρηστία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και δυστυχώς από την τελευταία φορά που κόψανε το μνημόσυνο στον Πατριάρχη Αθηναγόρα οι Αγιορείτες και το ξαναρχίσανε αδικαιολόγητα το ξαναρχίσανε, έπρεπε από τότε να μην μνημονεύουνε όπως έκανε εσφιγμένο και το συνέχισε. Έπρεπε από τότε να μην μνημονεύουνε, να μην κάνουν. Για ποιο λόγο? Γιατί μια ασθένεια, εμείς δεν προσπαθούμε να, δεν είμαστε αντίθετοι με κάποιον άνθρωπο συγκεκριμένο. Είμαστε αντίθετοι με την αίρεση η οποία λιμένεται την Εκκλησία. Και αυτή η αίρεση, επειδή είναι ασθένεια, θανατηφόρος ασθένεια, προσπαθούμε να την εξαλείψουμε τελείως. Δεν νοείται ένας άνθρωπος που έχει καρκίνο να κάνει κάποια σειρά χημειοθεραπείων και μετά από 5 χημειοθεραπείες χωρίς να έχει γίνει καλά να πει εντάξει, εγώ τώρα έκανα 5 κύκλους, τώρα τελείωσε, δεν με ενδιαφέρει αν έγινα καλά, σταματάω εδώ πέρα. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Όχι. Η θεραπεία πρέπει να γίνει μέχρι να καθαρίσει ο άνθρωπος από το καρκίνο. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γι' αυτό λέμε ότι τόσα χρόνια έπρεπε να έχει γίνει διακοπή μνημοσύνου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο, τον μοναδικό τρόπο, αγιοπατερικό, αυτό χρησιμοποιούσαν οι πατέρες. Γι' αυτό και αυτούς που το κάνουν αυτό κόβανε γλώσσες, κόβανε αυτιά, κόβανε χέρια και πεθάνανε με αυτόν τον τρόπο. Αυτός όμως ο τρόπος. Συγγνώμη, να τελειώσω. Συγγνώμη. Αυτός ο τρόπος όμως αχρηστεύτηκε. Αυτά τα πυρηνικά όπλα που διαθέτουμε στο πλωστάσιό μας εμείς οι Ορθόδοξοι, τα βάλανε στην άκρη. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσει να προχωρήσει η αίρεση. Διότι η αίρεση ποτέ δεν την κατέστειλαν οι Άγιοι Πατέρες μόνο με το να γράφουνε. Κάνανε διακοπή μνημοσύνου με τους αιρετικούς για να προκαλέσουνε, προσέξτε, πολύ σημαντικό, μία Ορθόδοξη Σύνοδο η οποία θα καταδικάσει τους αιρετικούς και θα βάλει στη θέση τους τα πράγματα. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει 2 δεκαετίες και 3 δεκαετίες πριν, γιατί οι επίσκοποι που βρισκόταν τότε ήταν πολύ πιο δυνατοί και δεν ήταν αυτά τα πεδαρέλια που είναι τώρα, που είναι οικουμενιστές και είναι εξόλης και προόλης και τους κρατάνε στο χέρι γιατί έχουν όχι μόνο τα ηθικά τους, αλλά έχουν και τα οικονομικά τους και έχουν και όλα αυτά. Γι' αυτό και σήμερα είναι δύσκολο να γίνει. Τότε θα μπορούσε να συγκληθεί μια σύνοδος και να λύσει και το παλιμελλογητικό ζήτημα που έπρεπε να λυθεί. Γιατί αυτό το έχει δημιουργήσει η μασονία και διχάζει τους χριστιανούς και θα έλυνε και τόσα διοικητικά θέματα και θα έλυνε και τόσα θέματα όπως είναι ο οικουμενισμός. Δεν έγινε όμως και εμείς σήμερα αναγκαζόμαστε και λέμε θα πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί έτσι αρχίζει ο αγώνας. Μπορεί να είμαστε λίγοι. Πού θα πάμε να εκκλησιαστούμε? Θα πάμε να εκκλησιαστούμε. Αυτοί που το κάνουν αυτό, προσέξτε, μιλήσαμε για την κάρτα του πολίτη. Είπαμε ότι αυτοί που δεν θα πάρουν την κάρτα του πολίτη πάνε για μαρτύριο. Το πάμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι? Ναι. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τη διακοπή μνημοσύνου. Αυτοί δηλαδή που κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει ένας Άγιος, γιατί βλέπουμε ότι όλοι οι Άγιοι διωχθήκανε. Προσωπικά, να με συγχωρέσετε όλοι σας, θα αναφέρω έναν Άγιο. Έναν αγαπημένο Άγιο που ήταν και λαβριώτης. Είναι ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς. Ο οποίος είχε διακόψει το μνημόσυνο του Καλέκα, προτού τον καταδικάσουν τον Καλέκα. Και ο Καλέκας τον έβαλε φυλακή 3,5 χρόνια. Γιατί? Γιατί έκανε ομολογία. Έτσι όπως θα κάνουμε ομολογία για την κάρτα,
Θα πρέπει να κάνουμε ομολογία και σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό η ομολογία κοστίζει. Γιατί εμάς μας διώξανε από το Άγιον Όρος και μας ανήκουστους, δηλαδή χωρίς να γίνει δίκη, χωρίς να είμαι καν στο μοναστήρι, παίρνουν απόφαση ότι με βγάζουν από... που αυτό δεν υπάρχει. Το προσβάλαμε στην κοινότητα, η κοινότητα έκανε τα στραβά μάτια. Ο πολιτικός αρχηγός, τα χαρτιά, ότι δεν μπορούμε να επέμβουμε, μα είναι παράνομο αυτό που κάνουν. Δεν μπορούμε να επέμβουμε, είναι αυτοδιοίκητα. Όπου θέλουμε να αυτοδιοίκητο το μοναστήρι και όπου θέλουμε επεμβαίνει ο Βαρθολομαίος. Όμως, έχουμε μαρτυρία από τον Πάτερ Παύλο, ο οποίος πήγε στην Αγιάννα, ο άνθρωπος, επειδή δεν άντεχε μέσα στη Λαύρα, του οποίου του είπαν ότι οι δύο τότε επίτροποι της Λαύρας, ο Πάτερ Βασίλειος και ο Πάτερ Αμβρόσιος, που του είπαν ότι εδώ δεν θα μιλάς για μασονία. Εδώ θέλουμε να παίρνουμε τα κονδύλια και μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Μην μιλάς για μασονία, του λένε, γιατί θα σας διώξουμε. Αν όμως μιλάς για οικουμενισμό, γι' αυτό πού θέλω να καταλήξω. Έτσι λοιπόν, όπως με την κάρτα θα πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία μας εμπράκτως, έτσι γίνεται και με τον οικουμενισμό. Όταν κάποιος θέλει να αποφύγει τον μολυσμό της αιρέσεως, θα ομολογήσει και θα κακοπάθει. Δηλαδή, θα ανατρέξει σε ανθρώπους, θα πρέπει να πάει όπως γίνεται στη Ρουμανία. Υπάρχουν άνθρωποι στη Ρουμανία που κάνουν 300 και 400 χιλιόμετρα για να πάνε μία φορά το μήνα να κοινωνήσουν σε ιερέα, ο οποίος δεν είναι κοντά στην περιοχή τους, που έχει διακόψει το μνημόσυνο. Αυτός όμως που κόβει την κοινωνία συνειδητά, γιατί πρέπει να το καταλάβει και πρέπει να είναι συνειδητός αυτός που διακόψει την κοινωνία, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να κατηγορήσουμε αυτούς που μνημονεύουν. Ούτε τους ιερείς, συγγνώμη, που μνημονεύουν, ούτε τους ανθρώπους κατηγορούμε. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο όπως και εμείς αφυπνιστήκαμε και καταλάβαμε τι γίνεται, προσπαθούμε να κάνουμε και στους άλλους ανθρώπους το ίδιο. Αυτό θα έχει κόστος. Και στην εκκλησία και στους ναούς δεν θα πάμε, γιατί δεν θα έχουμε ιερείς κάθε. Και τις εορτές θα τις κάνουμε μόνοι μας, έτσι. Θα έχει ένα κόστος. Όμως αυτό το κόστος και αυτό που θα εισπράξουμε δεν πληρώνεται με τίποτε. Η ομολογία και η χαρά που έχουμε εμείς από τη στιγμή που κάναμε αυτή τη διακοπή μνημοσύνου και μας διώκουνε και μας κατηγορούμε ότι κάνουμε σχίσμα στην Εκκλησία, ότι θέλουμε να οδηγήσουμε σε σχίσμα τους ανθρώπους, ότι θέλουμε να αλλάξουμε τα ημερολόγια. Τι δεν έχουμε ακούσει. Ακόμα και για τα αυτοκίνητα που οδηγάμε, που δεν είναι δικά μας, μας κατηγορούν γιατί έχουμε αμάξια. Δηλαδή, πώς θα πάμε στις δουλειές μας εμείς να πάμε να κάνουμε ομιλία. Δηλαδή, είναι κακό που έχω πάρει δανεικό ένα αμάξι και πηγαίνουμε. Αλλά γιατί αυτοί που κάνουν την ομολογία θα διωχθούν και θα τους βρουν οτιδήποτε. Όχι μόνο σχίσμα θα μας κατηγορήσουν ότι κάνουμε, όχι ότι οδηγούμε τον αγώνα σε σέκτες και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θα μας κατηγορήσουν για ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Να είναι ευλογημένο. Τιμή μας και καμάρι μας στο κάτω-κάτω. Όμως, όταν ένας άνθρωπος είναι συνειδητοποιημένος και δεν θέλει να έχει κοινωνία με την αίρεση, τότε τι γίνεται? Τότε δεν τον ενδιαφέρει αν δεν θα εκκλησιαστεί την Κυριακή. Για λόγους όχι ότι δεν πάει στην εκκλησία επειδή δεν θέλει να πάει, επειδή δεν υπάρχει ένας ιερέας που να μνημονεύει. Τον ενδιαφέρει να κάνει την προσευχή του και να είναι αμέτοχος της αιρέσεως. Αυτό είναι ομολογία. Και αυτή την ομολογία ο Χριστός έχουμε εντολή να την κάνουμε. Γι' αυτό και εμείς λέμε και το εξής, λέμε και το άλλο. Γιατί λένε, μα εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Πρώτον, το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι πρέπει να πληρώσεις τις εντολές γιατί τις εκπληρώνουν οι άλλοι. Είναι προσωπική υπόθεση του καθημιανού. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς οι Έλληνες αυτό το πράγμα έχουμε. Έχουμε τη διχόνοια και έχουμε και τα αρχηγυλίκια. Αν ο καθένας μας σε μια ενορία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα που δεν θέλουν τον οικουμενισμό. Σκεφτείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στους ιερείς τους και να τους λέγανε, αν συνεχίσεις και μνημονεύεις αυτόν τον αιρετικό, εγώ θα σκόψω το μνημόσυνο. Και πηγαίνανε 30-40 άτομα και γινόταν ένα κίνημα σε κάθε ενορία. Τι θα γινόταν? Επειδή λοιπόν σας λέω τι έπρεπε να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Να σας πω κάτι, επειδή οι ιερείς... Εμείς, εγώ δεν θέλει, κοιτάξτε, δεν θέλει ο Άγιος Μάξιμος... 8 είπαμε, ήτανε. Δεν με ενδιαφέρει πως είναι. Εμείς θα κάνουμε, γιατί και εμείς ξεκινήσαμε, όταν ξεκινήσαμε το 14 και βγάλαμε το βιβλίο αυτό εδώ πέρα, την διαχρονική μαρτυρία,
του Αγίου Όρους ήμασταν πάνω από 300. Και ξέρετε, μείναμε 30 άτομα, 40 το αυτή τη στιγμή. Σήμερα μαζί με το... Πώς είπατε? Μαζί με εσάς πήγατε και 7, νομίζω, από τη Μεγίστη Λαύρα. Από τη Μεγίστη Λαύρα 2 είμαστε. Από τη Ρουμάνικη Σκήτη 5, από την Ζωγράφου φύγανε 5, τους διώξανε. Υπάρχουν μοναχοί που δεν μνημονεύουν, όχι. Ναι. Υπάρχει χωρισμένο είναι το Άγιο Όρος. Κοιτάξτε να δείτε. Οι πιο πολλοί στο Άγιο Όρος. Οι πιο πολλοί στο Άγιο Όρος, ενώ μνημονεύουν όλες οι μονές μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Να ξέρετε όμως, ναι. Υπάρχουν κελιά που το μνημονεύουν, ναι. Όχι, δεν το μνημονεύει. Όχι. Υπάρχουν κελιά που δεν μνημονεύουν. Και να σας πω κάτι, την τελευταία φορά που πήγαμε στο Άγιον Όρος, πήγαμε επίσκεψη στους Δανειλαίους. Είναι ο Γέρο Δανείλ τώρα πλέον εκεί πέρα. Έχει πεθάνει ο Παπα Γρηγόρης και είναι γέροντας ο Γέρο Δανείλ. Ο περίφημος ψάλτης. Ο οποίος όταν μας είδε, ο άνθρωπος είναι πολύ καλός και έχει καλό φρόνημα, μας αγκάλιασε, μας είπε πατέρες συνεχίστε, κάνετε αυτό το πράγμα, αυτά. Του είπα και εγώ φυσικά, σεβόμενος την ηλικία του και τα χρόνια που είναι, του λέω γέροντα, να είναι ευλογημένο, με την ευχή σας θα συνεχίσουμε, αλλά και εσείς δεν πρέπει να διακόψετε. Και μου είπε ότι εγώ πατέρ θέλω να διακόψω, αλλά τα καλοκαίρια μου εδώ δεν με αφήνουν να διακόψω. Η συνοδεία τρέμει τον πρόδρομο της Λαύρας. Γιατί θα τους πετάξουν. Όποιοι κόψανε το μνημόσυνο, το θέμα ποιο είναι όμως, το λυπηρό ποιο είναι. Το λυπηρό είναι ότι νοιάζεσαι για το κελί σου και για τη θέση σου. Για τον Χριστό δεν νοιάζεσαι. Γιατί ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εμείς οι αγιορείτες έπρεπε να πρωτοστατούμε. Και περισσότερο οι ηγούμενοι. Γι' αυτό και σε μια σύναξη που είχαμε στη Λαύρα, που τα έχω καταγραμμένα αυτά, είπε ο ηγούμενος κάποια στιγμή, αφού είπα ότι εγώ θα σταματήσω να θα διακόψω την κοινωνία με τον Βαρθολομαίο και με εσάς, μου είπε το εξής, να καταλάβετε πώς σκέφτονται. Πώς σκέφτονται και τι ναι, μου λέει, πάτερ μου λέει, άκου να δεις, ναι. Υπάρχει το αυγό και υπάρχει και το βουνό. Το βουνό είναι ο Βαρθολομαίος. Το αυγό είσαι εσύ. Λοιπόν, ξέρεις τι θα πάθει το αυγό άμα πέσει το βουνό απάνω του. Του λέω, πάτε, τα πες λάθος, του λέω. Το αυγό είναι ο Βαρθολομαίος και το βουνό είναι ο Χριστός. Και άμα πέσει το βουνό πάνω στο Βαρθολομαίο, δεν θα μείνει τίποτε. Λοιπόν, αυτό όμως το σκεπτικό τους ποιο είναι. Δεν έχουν Θεό αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ πολλές φορές λέω πώς μπορούσαμε να είμαστε τόσα χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι για την καρέκλα τους και για το χρήμα, γιατί έχουν αλήθεια τόσο πολύ που προδίδουν τον Χριστό. Εμείς οι αγιορείτες δεν πρέπει να είμαστε πρώτοι και να διωκόμαστε και να δώσουμε και το αίμα. Τι δίνουμε, τι υποσχέσεις δίνουμε στην κούρα μας, στη μοναχική μας κούρα. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς ειδικά οι αγιορείτες γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και να ξέρετε ότι το 95%, αν όχι το 95%, το 90% στο Άγιον Όρος δεν θέλει τον Οικουμενισμό. Δεν θέλει τον Βαρθολομαίο. Δεν θέλουν αυτά που γίνεται. Τι να το κάνω. Τι να το κάνουμε. Είναι σαν να λέω ότι ξέρεις, εντάξει, έχω καρκίνο, δεν θέλω τον καρκίνο, αλλά δεν κάνω τίποτα και να γίνω καλά και θα πεθάνω από τον καρκίνο. Αυτό γίνεται σήμερα. Γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις ομιλίες, να ξυπνήσει ο λαός. Θα μου πείτε, θα ξυπνήσει? Δεν είναι στο χέρι μου. Είναι στο χέρι του κάθε μιανού. Εγώ αυτό πρέπει να το κάνω, σαν μοναχός. Σαν γέροντες που είμαστε, πρέπει να το κάνουμε και σαν χριστιανός ορθόδοξος. Πρέπει να δώσω τη μαρτυρία μου προσωπικά. Μου ζητιέται από τον Θεό, όπως ζητιέται από τον καθένα. Δεν. Μα αυτό είναι ο οικουμενισμός. Υποκρισία. Ο οικουμενισμός, κοιτάξτε να δείτε, ο οικουμενισμός, όπως και ο διάβολος, ο οικουμενισμός είναι ένα εργαλείο του διαβόλου για να κλέψει τις ψυχές και να τις πάει στην κόλαση. Γιατί ο διάβολος δεν τον ενδιαφέρει αν κρατείνεται η θρησκεία των μαμεθανών, μάλλον τις βοηθάει αυτές τις θρησκείες. Τους μαμεθανούς, Ταό, Ζεν, Γιόγκηδες, έχουν τη βοήθειά του. Την ορθόδοξη πίστη όμως την πολεμάει. Γιατί είναι η οδός.
είναι ο Χριστός. Είναι Εκκλησία. Η Ορθοδοξία μας είναι, είναι η υγεία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η σωτηρία, είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Δεν υπάρχει άλλη κυβωτός, δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει. Μόνο εκεί πέρα μπορούμε να κατορθώσουμε τη σωτηρία μας. Δεν τους ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Αν μας ενδιέφερε και όντως είχαμε κάποια συνέστηση ότι αυτό το πράγμα είναι σωτηριολογικό, γι' αυτό πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι μας. Αυτοί που νοιάζονται για τη σωτηρία τους πρέπει να καταλάβουν ότι είναι σωτηριολογικό το θέμα. Δεν είναι απλό θέμα, είναι πνευματικό το θέμα. Η σωτηρία μας κτίζεται πάνω στην Ορθόδοξη πίστη. Αυτό το πράγμα που μας μάθανε όταν πήγαμε στο μοναστήρι για πρώτη φορά, το 98, που υπήρχε μαγιά, κρατιόταν ακόμα κάτι, υπήρχε κάτι. Το πρώτο πράγμα που μας είπαν ότι, στη Λαύρα τώρα, έτσι, που η Λαύρα είναι μοναστήρι, το οποίο έχει παράδοση να προδίδει. Επιδέκου, Σιφεράλα Φλωρεντία είχαν στείλει αντιπρόσωπο τον ηγούμενο, ο οποίος τελικά προσκύνησε και αυτό στην παντόφλα του Πάπα. Έχει παράδοση την Πανιέων. Λοιπόν, το πρώτο όμως που μας είπανε είναι ότι στα θέματα της πίστης δεν θα κάνετε καμία μα καμία υποχώρηση. Να είναι ευλογημένο. Εγώ είχα και τον γέροντά μου τότε, ο οποίος μας τα έλεγε αυτά από λαϊκοί που είμαστε, και ήμασταν χαρούμενοι. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και βλέπαμε ότι αντί για να λένε κάτι και να κάνουν κάτι, αυτοί λένε αλλά δεν κάνουν. Δηλαδή κατηγορούν αυτούς που έχουν κοινωνία μαζί τους και τρώνε και πίνουν και έχουν κοινωνία. Και λέγαμε, έλεγα και εγώ, αναρωτιόμουν και λέω, μα αυτό είναι. Και μας λέγανε, κάνουμε οικονομία. Οικονομία σε τι? Στο θέμα της πίστεως? Στο θέμα ότι έρχεται ένας και σου λέει ότι ο Χριστός δεν χρειαζόταν να σταυρωθεί. Ο Βαρθολομαίος αυτό λέει. Αφού οι άλλες θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, για ποιο λόγο να έρθει να σταυρωθεί ο Χριστός? Δεν χρειαζότανε. Μπορώ να σωθώ και σαν μουσουλμάνος. Μπορώ να σωθώ και σαν βοδιστής. Αφού είναι οδοί σωτηρίας, γιατί να είμαι χριστιανός ορθόδοξος? Δεν υπάρχει λόγος. Και εμείς αυτόν τον άνθρωπο τον μνημονεύαμε. Και μας λέγανε άχρη καιρού και να δούμε και μην βιαζόμαστε, μην δημιουργήσουμε σχίσμα. Όσο όμως διαβάζαμε τα πατερικά βιβλία και βλέπαμε ότι οι Άγιοι Πατέρες, όχι για αυτά που λέει ο Βαρθολομαίος, που δεν έχει βγει ποτέ κανένας άνθρωπος να πει αυτές τις βλασφημίες, ποτέ, δεν υπάρχει, ποτέ. Για ένα δόγμα τριαδολογικό ή χριστολογικό σημείο γινότανε χαμός και γινότανε σύνοδος, τους καθερούσανε, σκοτώνανε ανθρώπους. Παράδειγμα, οικονομαχία. Γι' αυτό το θέμα της οικονομαχίας χύθηκε αίμα χιλιάδων ανθρώπων, μαρτύρων. Ακριβώς. Και όμως εμείς όλες αυτές τις βλασφημίες τώρα που ξεστομίζει εδώ ο δικός σας ο Ιγνάτιος, που ξεστομίζει ο Βαρθολομαίος, που ξεστομίζουν όλοι αυτοί και τα δεχόμαστε, ξέρετε. Μου είπε ένα, θα σας πω, άλλο ένα περιστατικό πολύ χαριτωμένο. Την τελευταία φορά που πήγαμε στη Ρουμανία, λειτουργήσαμε, είναι πολύ σημαντικό να το ακούσετε. Την τελευταία φορά που πήγαμε στη Ρουμανία, λειτουργήσαμε σε ένα σπίτι. Είχαν έρθει οι μοναχές που τους είχαν σπάσει τα πόδια, τους είχαν βγάλει το χειμώνα έξω. Λοιπόν, η αστυνομία και κατ' εντολήν φυσικά του ηγουμένου, της ηγουμένης και του πνευματικού. Σε σπίτι. Ο Κουτουλομουσιανός. Που κάνει, λέει, κανονικά καταμόναση, το οποίο είναι σωστό. Όχι. Τι καταμόναση. Δύο λεπτά θα το πούμε αυτό. Να σας πω το... ναι. Κάναμε λοιπόν αυτή τη λειτουργία σε αυτό το σπίτι. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, πολύ πιστοί άνθρωποι, είχαν και τρία παιδάκια. Το ένα ήταν 11. Ήρθε λοιπόν αυτό το παιδί και μου είπε το εξής φοβερό. Την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή, θα τους πηγαίνανε να εκκλησιαστούν κάπου. Εμείς είχαμε κάνει Κυριακή, ήταν η λειτουργία. Του είπε λοιπόν το παιδί αυτό το παιδάκι, 11χρονο παιδί, παρακαλώ. Εγώ, κύριε, λέει, δεν θα έρθω μαζί σας, λέει, στον εκκλησιασμό. Λέει, γιατί, λέει, δεν θα έρθεις? Γιατί έχω διακόψει την κοινωνία με τους αιτικούς οικουμενιστές. Το κοιτάζει ο δάσκαλος, λέει, τι? Λέω, δεν κοινωνάω στις εκκλησίες που μνημονεύεται ο Δανιήλ, διότι είναι αιρετικός. Έχει υπογράψει τη σύνοδο της Κρήτης ότι είναι ορθόδοξη.
11 χρονών το παιδάκι. Λέει, τι είναι αυτό, λέει. Και του εξήγησε το παιδάκι αυτό, τι είναι η διακοπή μνημοσύνου, τι είναι η αίρεση, τι είναι ο οικουμενισμός. Ο δάσκαλος είχε μείνει ενεός. Δεν το πίστευε. Λοιπόν, και του λέω, πώς σε αντιμετώπισε. Δεν με ενδιαφέρει, πάτερ μου, λέει, πώς με αντιμετώπισε. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι με τον Χριστό και την αλήθεια. Εγώ τα μάθα από τους γονείς μου και εγώ θα κάνω αυτό που μου λένε, γιατί αυτό είναι το σωστό. Θα ακολουθήσουμε τους πατέρες και θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Τι θα πάμε τους αιρετικούς, που είναι θάνατος η αίρεση. 11 χρονών. Λοιπόν, και τα άλλα παιδάκια παίζανε με τις κούκλες και αυτό έκανε ομολογία πίστεως. Και ο καθηγητής του το πήγε μετά με τους άλλους και του προσπαθήσανε να του πούνε και του είπε κάποια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, γιατί ένα 11χρονο παιδάκι δεν μπορεί να τα ξέρει και όλα. Και μιλήσαμε, του είπαμε κι εμείς ότι θα πεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, ακούει τις ομιλίες. Έκανε ομολογία ένα 11χρονο παιδί. Ομολογία που δεν την κάνουν ηγούμενοι στο Άγιον Όρος, που δεν την κάνουν μοναχοί, που τελευταία φορά δεν θα αναφέρω το όνομα αυτού του μοναχού, γιατί εντάξει, αγαπητό πρόσωπο, μου είπε στην έρημο. Του λέω, πάτερ, του λέω, πώς μπορείς και μνημονεύεις, ας πούμε, αφού είχες υπογράψει αυτό το πράγμα, αφού ξέρεις την. Ναι, ρε πάτερ, μου λέει, να μου πάρουν το κελί, τι θα κάνω, μου λέει. Του λέω, το κελί. Μου λέει, ναι, φοβάμαι. Ξέρω ότι αυτό που κάνεις σωστό, μου λέει. Εγώ το μπορώ να το κάνω, φοβάμαι. Του λέω, κοίταξε. Αυτό που λες, το σέβομαι. Γιατί πολλοί λένε, μας κατηγορούν ότι κάνουμε σχίσμα και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους για την διακοπή τη μνημοσύνου που δεν κάνουν. Τουλάχιστον αυτός ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος. Είπε ότι εγώ φοβάμαι και δεν το κάνω για αυτό το λόγο. Είναι το σωστό, εγώ δεν μπορώ, πατέρες. Κάντε προσευχή να με φωτίσει ο Θεός. Γι' αυτό και εμείς ως αγιορείτες πατέρες δεν θέλουμε να βγούμε έξω στον κόσμο και να κατηγορήσουμε και να αρχίσουμε να λέμε είσαστε αιρετικοί. Ναι, υπάρχει αίρεση. Υπάρχει κοινωνία με την αίρεση, γι' αυτό κόβουμε και εμείς το μνημόσυνο. Θα πούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να μην πούμε την αλήθεια. Όμως δεν το κάνουμε αυτό για να κατηγορήσουμε. Το κάνουμε για να αφυπνίσουμε. Φυσικά, λίμωνο, γι' αυτό και διακόψαμε. Και στη Ρουμανία κάποια στιγμή μου πάνε σε μια. Κολλάζονται. Δεν μπορούμε. Ακριβώς. Και όταν στη Λαύρα. Το αρχικά κοφέ. Το 65 σταματήσανε, το 64 όταν έκανε τις δηλώσεις με τον Πάπα και όταν είδαν την ακοινωνισία. Όχι απλώς τα αναθέματα. Ναι. Δεν έχει σημασία. Μετά όμως που το Άγιο Όρος ξανά πάρει συνέχεια τη βόλευση του Πατριάρχη και ο Παΐσιος έκανε το ίδιο. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να αγιοκατατακτήσει. Ναι, αυτό όμως. Δεν είπαμε, δεν κατηγορήσαμε. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, δεν θέλει διάκριση. Θέλει γνώση. Αδελφέ μου, συγγνώμη. Συγγνώμη, να σας απαντήσω. Δεν κάναμε καμία ομάδα. Συγγνώμη. Αυτό που λες καταρχήν δεν ισχύει. Πότε δεν ισχύει. Εμείς δεν κάνουμε ομάδα. Εμείς είμαστε αγιορείτες πατέρες και κάναμε αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τώρα, εσύ σαν να μου λες τώρα, αυτό που μου λες είναι ότι, συγγνώμη, θα το ακούσεις τώρα. Εγώ έχω στείλει ανθρώπους στον πατέρα Θεόδωρο Ζήση. Και τώρα ακόμα. Άσχετα αν δεν συμφωνώ με αυτό που λέει και αυτό που κάνει δεν είναι σωστή αποτύχηση. Διότι εγώ δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια. Αυτό που κάνει ο πατήρ Θεόδωρος και λέει ότι υπάρχουν 15 αρχιερείς στην Ελλάδα οι οποίοι ορθοτομούν το λόγο της αληθείας και είναι ορθόδοξοι, να μας πει ποιοι είναι. Εκεί ο πατέρας Θεόδωρος δεν κάνει σωστή αποτύχηση. Δεν την ξέρει την αποτύχηση. Σωστά. Και θα σας πω και κάτι. Συγγνώμη, εγώ σας είπα ότι δεν κατηγορήσαμε, προσπαθούμε να αφυπνίσουμε. Και κάτι άλλο. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι αν ένας είναι άγιος, δεν είναι και αλάθητος. Αυτό που λέτε, μόνο ο Πάπας το έχει. Μόνο ο Πάπας είναι αλάθητος. Λοιπόν, επειδή λοιπόν τώρα ο κάθε. Επειδή τώρα. Λέμε ότι ο Άγιος Παΐσιος, θα σας πω κάτι. Υπάρχει ο Άγιος Θεόδωρος, ο Άγιος Μάξιμος. Αυτούς τους δεχόμαστε ή όχι? Ωραία. Αν έρχεται τώρα ο Άγιος Παΐσιος σε αντίθεση με αυτό που έκανε, γιατί και ο Ιερός Αυγουστίνος τον έχουμε για Άγιο στην Ορθοδοξία μας, αλλά όμως έκανε τραγικά σφάλματα και δογματικά σφάλματα. Πώς τον έχουμε Άγιο? Λοιπόν, δεν ήταν σωστά αυτό που κάνανε.
Δεν έπρεπε να το κάνουν. Έπρεπε να συνεχίσουν τη διακοπή μνημοσύνου, γιατί με το που την αρχίσανε μπορεί να το κάνει από απλότητα. Δεν ξέρω, δεν θα ψάξω. Αλλά αυτό ήταν λάθος. Και εμείς έχουμε το θάρρος να το πούμε αυτό. Όχι πως αμφισβητώ την αγιότητά του, αλλά είναι σαν να μου λες ότι οι Άγιοι δεν κάνουν λάθη. Αυτό μόνο ο Πάπας, αυτό είναι παπικό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και εμείς λέμε το εξής. Εγώ είπα για τον εαυτό μου. Μπορεί το 16 να ήμουνα νέος μοναχός και το 10 να ήμουνα νέος μοναχός και να μην είχα την προϊσταμενία και να μην είχα τις δυνάμεις να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Γιατί όταν έγινε η ηλικία μας νόμιμη, να το πω λίγο έτσι, και οριμάσαμε κι εμείς και είδαμε τι γίνεται και καταλάβαμε, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, γι' αυτό και προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο, έπρεπε η διακοπή μνημοσύνου να συνεχίσει από το 65 μέχρι τώρα. Είπα εγώ ότι προδίδει. Εγώ είπα ότι δεν κάνουν λάθη οι άνθρωποι και οι Άγιοι κάνουν λάθη. Συγγνώμη. Κάτσε. Υπάρχει το αλάθητο. Συγγνώμη, υπάρχει κανένας που είναι αλάθητος? Αυτό λοιπόν να το προσέξετε. Εμείς ακολουθούμε. Πρόσεξε. Αυτό που. Συγγνώμη. Όχι. Όχι. Έχεις λάθος. Το Άγιο Πνεύμα αποφαίνεται από τις Οικουμενικές Συνόδους. Δεν αποφαίνεται μόνο από τους Αγίους. Το Άγιο Πνεύμα αποφαίνεται στις Οικουμενικές Σύνοδους και εμείς ακολουθάμε τις Οικουμενικές Σύνοδους. Αν ένας άνθρωπος έρθει και μου πει, είτε είναι άγγελος εξ ουρανού, άγγελος να είναι, τι μου λες τώρα εσύ? Εσύ τώρα προσπαθείς να μας πεις ότι δεν δεχόμαστε τον Άγιο Παΐσιο. Αυτό προσπαθείς να μου πεις. Δεν είναι έτσι, όχι, θέλει διάκριση. Ξέρεις ποια είναι η διάκριση? Και άγγελος να κατέβει κάτω, και άγγελος να κατέβει, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αδελφέ μου. Άγγελος να κατεβεί κάτω, όχι Άγιος Παΐσιος και Άγιος Πορφύριος και Άγιος Μάξιμος και Άγιος... Δεν με ενδιαφέρει. Εμείς δεχόμαστε την αγιότητα φυσικά. Αλλά άγγελος να κατεβεί κάτω και να μας πει κάτι διαφορετικό. Δεν το λέω εγώ αυτό. Τότε να καταδικάσεις τον Παύλο. Τον Παύλο να τον καταδικάσουμε. Το θέμα είναι άλλο. Είναι να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. Εμείς αυτό το πράγμα... Νίκο, θα σου δώσω το λόγο. Εμείς αυτό το πράγμα που κάνουμε ως αγιορείτες πατέρες δεν μπορούσαμε πλέον. Δεν μας επέτρεπε η συνείδησή μας να μνημονεύουμε. Και το έχω πει και άλλες φορές και στην Ρουμανία που μας το είπανε, γιατί με ρώτησε κάποιος ευθέως. Δηλαδή, πάτερ μου λέει, πριν το 96, με αυτά που λες, ήσουν μέσα στην αίρεση που μνημόνευες στο Βαρθολομαίο και εσύ συμμετείχες στην αίρεση του Οικουμενισμού. Και απάντησα, ναι, συμμετείχαμε. Δεν τολμάμε, δεν το κρύβουμε, γιατί όταν έχεις μια αρρώστια, προσπαθείς να γίνεις καλά. Δεν έχουμε πεθάνει στην αρρώστια μέσα. Δεν είναι κακό να πούμε ότι και εμείς κάναμε λάθος. Δεν είμαστε αλάθητοι, δεν υπάρχει κανένας αλάθητος. Όλοι κάνουν λάθη. Το θέμα ποιο είναι? Θα πρέπει τώρα πλέον, βλέποντας αυτή την κατάσταση, όλοι αυτοί που είναι αντιοικουμενιστές, είναι ενάντια στη Σύνοδο της Κρήτης, που αγαπάνε τον Χριστό, θα πρέπει ενωμένοι να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, εν την αληθεία όμως. Γιατί η αλήθεια δεν μπορούμε να τη διαπραγματευτούμε. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει ότι ξέρεις, εγώ είμαι αντιοικουμενιστής, αλλά μπορείτε να πάρετε τις κάρτες. Αυτό δεν το δέχομαι. Συγγνώμη. Η κάρτα είναι κάτι αντίχριστο. Πάει μαζί με τον οικουμενισμό. Δεν μπορείς να κάνεις αντιοικουμενιστικό κανόν αγώνα και να πεις ότι επειδή η κάρτα δεν είναι το χάραγμα που και εμείς το λέμε, δεν είναι άρνηση. Όχι, είναι άρνηση και όποιος την πάρει να νίδεται το Χριστό. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν είναι ότι εγώ δεν θέλω την ενότητα με αυτούς τους ανθρώπους ή δεν θέλουμε την ενότητα, γιατί μας κατηγορούν και γι' αυτό. Όμως προέχει η ορθοτόμηση της αληθείας. Γι' αυτό λοιπόν περιμένετε λιγάκι, μιλήσατε πάρα πολύ. Μιλήσατε, τα ακούσαμε, θα έχουν και αυτά να μιλήσουν. Ναι. Γι' αυτό και λέμε. Πρώτα προέχει αλήθεια, έτσι. Εν αγάπη αληθεύουμε και αγαπάμε εν αληθεία και προχωράμε αυτόν τον αγώνα. Παρακαλώ. Νίκο, μετά. Ναι, έλεγε για τον οικουμενισμό όλα αυτά που έλεγε. Και το στηρίζω αυτό. Γιατί το πνεύμα του Άγιο τον φώτισε και πήρε τεράστια θέση για το θέμα του ταυτοτήτων. Έτσι. Γράψε, το που που δυστυχώς αυτή. Έτσι. Ακριβώς. Και δυστυχώς αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος για αυτά τα θέματα. Ναι. Σίγουρα. Δεν κοίταξε το Άγιο που έπεσε σε ένα λάθος, κοίταξε την όλη ζωή του. Και τι έχει κάνει στο τέλος της εκκλησίας μας. Και επαναλαμβάνω ότι
Ήθελα να παρακαλέσω αυτό που είπε ο Άγιος Παΐσιος. Καλό θα είναι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί και η Εκκλησία μας, οι διοικούσα, οι ποιμένες, να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να το κάνουμε να είναι προαιρετικό, να μας δώσουν την επιλογή για το θέμα των ταυτοτήτων. Ξέρετε, στην αρχή οι ταυτότητες, στην αρχή, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Στην αρχή όμως, να το πούμε και αυτό, οι ταυτότητες στην αρχή θα είναι προαιρετικές. Γιατί, ναι, θα είναι. Θα είναι, ακριβώς. Δεν θέλουνε, θέλω να σε τα λέω, το έλεγε και ο Γέροντας, αυτό το έλεγε. Και μου το έλεγε και μια άλλη αγιασμένη μορφή, ένας άλλος μεγάλος Άγιος Γέροντας, στο Άγιον Όρος που τον είχα γνωρίσει και τέλος πάντων, μου έλεγε το εξής, το ίδιο πράγμα. Στην αρχή δεν θα είναι. Θα είναι προαιρετικό. Γιατί? Για να δείξουν το καλό πρόσωπο. Αλλά τι θα σε κάνουν, θα σε αναγκάζουν να το κάνεις από μόνος σου. Αφού θα είσαι εσύ που δεν θα μπορείς να κάνεις αυτό. Θα προσπαθούν δηλαδή με αυτό να σε κάμψουν. Να σου κάψουν το φρόνημα. Ακριβώς, ακριβώς. Νίκο. Ναι, ναι, να πει κάτι ο Νίκος και να πεις μετά. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει μέσα ότι διαφέρει αστέρα σου έχω στους Παύλους. Έτσι και στην δόξα ετοιμολογιακή, όλοι δίνουν στο ίδιο φάσμα. Ο Άγιος Μάρκος ο Κυνικός, ο Άγιος Μάρκος ο Μουγητής, είναι μεγάλοι αστέρες επάνω σε αυτό το θέμα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο γράψε ένας ρωμαιοκαθολικός μοναχός, ο οποίος κάτσε αρκετό καιρό στο Αγιώδος, και λέει η συνομιλία μου την λέει το Παΐσιο. Και στη συνομιλία πάνω λέει ο Άγιος Παΐσιος, το πρόβλημα με εσάς δεν είναι ούτε με το φιλιόδε, ούτε με ένα, ούτε με το άλλο. Ήδη λέει τη λογική. Εσείς λέει δεν αγαπάτε το πνεύμα του Άγιου, ούτε έχετε πνεύμα Άγιο. Απλώς έχετε ανθρώπινη λογική. Θεωρείται στην πραγματική του βάση ο Άγιος Παΐσιος, ότι ο πληθυσμός είναι αίρεση. Τώρα, το μέγεθος ομολογίας που κάνει ο κάθε Άγιος, δεν σημαίνει και οι Άγιοι από τον ίδιο βαθμό αγιότητας. Ευαγγελία, παρακαλώ. Αν ζούσε τώρα, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όχι μόνο θα έχει κόψει το μνημόσυνο, θα προείστατο αυτό που θα είχαν κόψει το μνημόσυνο, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μερικοί που έχουν κάνει διακοπή μνημοσύνου, που δεν συμφωνούν με την τακτική του Γέροντα Παΐσιου, όμως το χρησιμοποιούν για να χτυπήσουν κάποιους άλλους. Και το χειρότερο απ' όλα, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δέχονται για τις κάρτες. Όπως δυστυχώς και ο πατήρ Θεόδωρος λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να τις πάρουμε. Όμως. Όχι, δεν το έχεις μελετήσει. Έχω. Αδελφέ μου, έχω και. Όχι, και στη Ρουμανία αυτό έγινε τώρα που πήγανε και είπε ότι είναι κρατικά έγγραφα. Είναι δικιά του άποψη. Δεν τον κατηγορώ. Είναι η άποψή του. Ναι, είναι άποψή του. Είναι του πατρός σεβαστή η άποψή του. Ναι, σεβαστή να εκφράζει τη γνώμη του. Και αυτό έχει εκφράσει ο πατέρ. Ότι είναι κρατικό, όπως και ο Μεταλλινός, αυτό μας έλεγε στο Βόλο, στη Γατζέα, που κάναμε τόσα χρόνια αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ο πατήρ Σαράντος, σε αυτό συμφωνούσαμε και λέγαμε ότι είναι άρνηση. Ενώ ο πατήρ Θεόδωρος δεν ήθελε καν να το συζητήσει αυτό το θέμα. Καν να το συζητήσει. Γιατί έλεγε είναι κρατικό έγγραφο. Αυτή είναι η άποψή του. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι το εξής. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επικαλούνται τον Άγιο Παΐσιο ότι ήταν μαθητές του, όπως είναι η Παναγούδα, όπως είναι ο πατήρ Ευθύμιος στην Καψάλα. Αυτοί λοιπόν λένε, υποστηρίζουν ότι ο Γέροντας δεν θα κόβει το μνημόσυνο. Και ότι ο Γέροντας λένε, γιατί του βάζουν και πολλά λόγια. Έτσι. Ότι θα έλεγε ότι μην κόψετε γιατί είναι σχίσμα. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Όμως γιατί το λένε? Για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Είναι δυνατόν ένας αγιορείτης συνειδητοποιημένος μετά τη σύνοδο της Κρήτης να μνημονεύει τον Βαρθολομαίο με αυτά που έχει πει και με αυτά που έχει κάνει? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει όλοι μας για να καταλήξουμε αυτή την ομιλία, έτσι, για να την καταλήξουμε αυτή την ομιλία, όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και στο θέμα της κάρτας του πολίτη. Και στο θέμα του οικουμενισμού. Και ο χριστιανός όντως είναι φως του κόσμου όταν εκπληρώνει τις οντολές του Ευαγγελίου. Εμείς αυτό που κάνουμε
με τη βοήθεια του Θεού, προσπαθούμε να το κάνουμε με αγάπη για να αφυπνιστεί ο συνάνθρωπός μας. Γι' αυτό και δεχόμαστε όλες αυτές τις κατηγορίες και όλη αυτή τη λάσπη. Τη μία δεν δεχόμαστε τον ένα Άγιο, την άλλη δεν δεχόμαστε το Λάγιο Άγιο, την άλλη θέλουμε να πάμε τον αγώνα στο παλιό μερολόγιο, να τους κάνουμε όλους ζηλωτές. Δεχόμαστε κατηγορίες και λάσπη, οι οποίες ούτε καν εμείς έχουμε σκεφτεί τέτοια πράγματα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Ορθοδόξους εν τη αληθεία, έτσι ώστε όλοι μαζί να κάνουμε ένα πραγματικά αντικουμενιστικό αγώνα. Τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι ο 15ος κανόνας δεν είναι δυνητικός, αλλά πρέπει να το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού και για την υγεία της Εκκλησίας μας, για να είμαστε εμείς υγιείς, δηλαδή, γιατί η Εκκλησία δεν μας χρειάζεται. Όχι. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εμείς θα πούμε την αλήθεια. Τώρα, αν ο άλλος θέλει να τραβήξει το δικό του δρόμο, να είναι ευλογημένο. Να τελειώσει. Μα ποιος είναι ο εχθρός? Ποιος είναι ο εχθρός? Τότε δεν ξέρεις από στρατιωτικά τίποτα. Από στρατιωτικά δεν ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρεις από στρατιωτικά. Ναι. Τότε είναι σαν να μας λες τώρα. Συγγνώμη. Θα πω αυτό. Αυτό που λες δεν ισχύει και είναι τελείως παραπλανήτη. Συγγνώμη. Να τελειώσω. Δεν σε διώξα. Συγγνώμη, ευλογημένε, με διακόπτει συνέχεια. Δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε. Ναι. Είσαι, λες και... Όχι, δεν κάνουμε διάλογο. Είπαμε να κάνετε τις ερωτήσεις σας και να ακούσετε αυτά που θα σας πούμε. Αλλά αυτό που λες τώρα είναι τελείως παραπλανητικό, διότι ο εχθρός έχει μπει μέσα, έχει πλησιάσει στο ένα μέτρο και εσύ λες να περιμένουμε να πλησιάσει στα 300. Αυτό είναι τελείως παραπλανητικό. Έχει γίνει σύνοδος της Κρήτης, έχει κατοχυρωθεί ο οικουμενισμός και εσύ μας λες να περιμένουμε ακόμα. Τι να περιμένουμε? Αυτό είναι τελείως παραπλανητικό και μπορώ να πω ότι είναι, θα έλεγα, είναι δαιμονικό αυτό που λένε και αυτό που λες εσύ. Εμείς τι λέμε? Εμείς προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι έχουμε ήδη αργήσει, έπρεπε να έχει γίνει η θεραπεία μέσα στην Εκκλησία. Είναι μια πραγματική κατάσταση. Ο οικουμενισμός έχει μπει εδώ και 117 χρόνια. Τι να περιμένουμε? Να περιμένουμε κι άλλο? Να περιμένουμε τι? Να γίνει και το τελικό συλλήτρουργο και μετά θα πούνε εντάξει. Δεν θα πούνε φυσικά μετά. Όχι, θα πούνε το άλλο. Θα περιμένουμε ακόμα. Γιατί εμείς θα είμαστε στην Εκκλησία μέσα, θα πιστεύουμε αυτά που πιστεύουν και αυτοί ας πιστεύουν αυτά που θέλουν. Μας το λένε συνέχεια. Ξέρετε τι μας λένε? Εγώ πάω στην Εκκλησία, ακούω τη λειτουργία μου, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος. Εγώ πιστεύω αυτό που πιστεύω, κάνω την λειτουργία μου, πάω και κοινωνώ και φεύγω. Έτσι είναι? Δεν είναι έτσι. Έχουμε κοινωνία με την αίρεση πλέον. Είναι αυτό το πράγμα φανερώνει άγνοια, φανερώνει θανατηφόρο άγνοια και το χειρότερο ότι οι ιερείς όχι μόνο δεν κάνουν αυτό που πρέπει, αλλά κάνουν ακριβώς τα αντίθετα, γιατί είναι θάνατος της ψυχής. Αν δεν ήταν θανατηφόρη η ασθένεια του οικουμενισμού και της αιρέσεως, δεν θα λέγαμε αυτά που λέγαμε. Είναι θέμα σωτηρίας. Δεν μπορούμε να καταταχθούμε με τους Ορθοδόξους, δεν μπορούμε να σωθούμε αν δεν έχουμε ορθόδοξη πίστη. Και όταν κοινωνούμε με τους αιρετικούς που δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα, δεν μιλήσαμε για απώλεια χάριτος, είναι κάτι άλλο που θα το πούμε άλλη φορά. Αν όμως κοινωνούμε με αυτούς που είναι αιρετικοί στο φρόνημα και δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης, θα κριθούμε ως οικουμενιστές και ως αιρετικοί. Όποιος θέλει να το κάνει, ας το κάνει. Εγώ προσωπικά σε καμία περίπτωση έχω πολλές αμαρτίες, έχω να δώσω λόγο για τις αμαρτίες μου και παλεύω για τον εαυτό μου όπως και όλοι μας, γιατί είμαστε αμαρτωλοί, αλλά για την πίστη μου δεν θέλω να κολλαστώ. Για τις αμαρτίες μου, ναι. Θα κολλαστώ για τις αμαρτίες μου, ναι, αλλά όχι για την πίστη μου. Και θέλω να ομολογήσω και την πίστη μου. Γι' αυτό αυτές οι ομιλίες γίνονται για αυτό το λόγο. Και γίνονται όχι για να διχάσουν. Θα πείτε, για ένα λεπτό. Γίνονται για να ενώσουν. Αρχιοικουμενιστής.
Πώς τον διώχνετε? Φυσικά, φυσικά. Βλέπετε. Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να αφυπνιστεί κάποιος άνθρωπος. Θα το μεταφέρω στον εαυτό μας. Είπαμε δεν το παίζουμε ούτε διδάσκαλοι, ούτε φωτισμένοι, ούτε τίποτε. Αμαρτωλοί άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Και εμείς δυσκολευτήκαμε να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Που είμαστε μοναχοί. Γιατί μας πιπιλίζανε το μυαλό από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι κάνουμε σχίσμα άμα φύγουμε από την Εκκλησία. Εκκλησία εννοούσαν τους επισκόπους. Κάνουμε σχίσμα, θα κολλαστούμε, θα πρέπει να κάνουμε πακοή. Πακοή είναι το ανώτερο. Ναι, αλλά όσο διαβάζαμε τους Αγίους Πατέρες και όσο εντρυφούσαμε στα πατερικά συγγράμματα και σε αυτά που κάναν οι Άγιοι, βλέπαμε ότι είναι τελείως διαφορετικά αυτά που μας λένε με την πράξη της Εκκλησίας. Και ξέρετε, στο μοναστήρι είναι μεγάλες ακολουθίες. Τετράωρες, πεντάωρες καθημερινά, το πρωί, μόνο το πρωί. Μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου ψαλτηρίου βάζαμε ανάγνωση. Βάζαμε ανάγνωση τους συναξαριστές και διαβάζαμε τους βίους των Αγίων. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν ομολογητές. Και όλοι, ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Θεοδόσιος, ο Άγιος Ευθύμιος, κυματοθράφτης της αιρέσεως. Λοιπόν, όχι απλή μοναχή. Ο Άγιος Αντώνιος, Μέγας Αθανάσιος, Μάξιμος Ομολογητής, Θεόδωρος του Δίτης, Γρηγόριος Παλαμάς, ποιο θέλετε. Όλοι. Συζητούσαμε τους πατέρες τότε και με τον γέροντά μου, λέω, καλά γέροντα, λέω, μήπως είμαστε λίγο λάθος. Εδώ δίνανε ζωές και εμείς φοβόμαστε να γράψουμε ένα κείμενο. Δίνανε αίμα, κόβανε χέρια, κόβανε πόδια, κεφάλια, βγάζανε μάτια. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Βγάζει μάτι, λέω, αυτό που γίνεται και εμείς καθόμαστε και κάνουμε και μνημονεύουμε. Και σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο και εμείς αφυπνιστήκαμε. Γιατί άλλα μας λέγανε και άλλα κάναμε. Και μνημονεύαμε τι είναι αναρετικό και λέγαμε ορθοτομή το λόγο της αληθείας. Και πολλές φορές και εγώ έλεγα, μα ορθοτομή το λόγο της αληθείας, λέω ψέματα. Είμαι που είμαι αμαρτωλός να λέω και ψέματα μπροστά στο Θεό. Αυτό το πράγμα είναι ότι πρέπει να ξυπνήσουμε. Αυτό είναι. Όλοι πρέπει να ξυπνήσουμε. Και δυστυχώς υπάρχουν μερικοί αντικουμενιστές που έχουν και διακόψει το μνημόσυνο. Και από τη στιγμή που διακόψαν το μνημόσυνο, γίνανε οι μόνοι ορθόδοξοι. Και ελέγχουν όλους και τους ελέγχουν όλους. Δεν είναι έτσι. Και εμείς διακόψαμε το μνημόσυνο και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε κοινωνία. Αλλά μας ενδιαφέρει να το κάνουν όλοι αυτό. Και δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Ξέρω ότι έχουν κοινωνία. Και τους λέμε. Δεν σε είπα δαιμονισμένο. Λοιπόν, συγγνώμη. Εγώ δεν σε είπα δαιμονισμένο. Είπα ότι είναι δαιμονικό. Αυτό που λένε, δεν το λες μόνο εσύ. Δεν το λες μόνο εσύ. Το λένε όλοι. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε. Συγγνώμη. Μην διακόπτετε. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε και ανέκαθεν το κάναμε και αν δεις και τις ομιλίες μας, αυτό κάνουμε, δεν έχουμε κάνει. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο καθένας μας, και αυτό είναι η σημερινή ομιλία, θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Όχι μόνο εγώ, ο κύριος Νίκος ή ο πρόεδρος από εδώ. Όλοι θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να καταλάβουμε ότι η Ορθοδοξία είναι το σπίτι μας. Η Εκκλησία είναι σπίτι μας. Και από τη στιγμή που είναι σπίτι μας, πρέπει να το προσέξουμε όπως προσέχουμε τα υλικά μας σπίτια. Και επειδή είμαστε σε ένα σώμα, όπως λέει και ο Άγιος Ιωσήνος ο Πόμποβιτς, πολύ ωραία στη δογματική του, όταν ένα μέλος πονάει, και το λένε και οι Άγιοι Πατέρες, τότε, όταν ένα μέλος πονάει, πονάμε και εμείς γιατί είμαστε στο ίδιο σώμα. Και δεν μπορούμε όταν ο συνάνθρωπός μας, ο Ορθόδοξος Χριστιανός, είναι σε πλάνη εμείς να μην πονάμε. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε πρώτα για μας και μετά να γίνουμε και εμείς φως, να το μεταδώσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε αντικουμενιστικό αγώνα και αντιαιρετικό αγώνα. Τώρα θα μου πείτε πού θα καταλήξει. Δεν μας ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα το δίνει ο Θεός. Δεν είναι ότι εμείς θα φτιάξουμε, ναι, εμείς θα φτιάξουμε τον δικό μας κόσμο. Τη δικιά μας ψυχή. Δεν πρέπει να νοιαστούμε για τη δικιά μας ψυχή. Και μόνο όταν το κάνουμε με αγάπη και αληθεία, τότε μόνο μπορούμε να αφυπνίσουμε και τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, αν δεν αφυπνιστούν, θα πούμε και αυτό που είπε ο Χριστός. Μη θέλετε κι εσείς υπάγειν. Δεν θέλουμε να προσιλητήσουμε, ούτε θέλουμε να. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε την αλήθεια. Αυτό μας αρκεί. Όταν ο καθένας φτιάξει τον εαυτό του, αυτόματα φτιάζει και τον κόσμο ολόκληρο. Γιατί αν ο καθένας νοιαζόταν για τον εαυτό του και έφτιαζε τον εαυτό του, όλος ο κόσμος θα φτιαζόταν αυτόματα και θα γινόταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν. Αυτή τη στιγμή
Δεν ακούγεται, όχι. Δεν ακούγεται. Αυτοί που είμαστε. Θα το μεταδώσετε εσείς. Θα το μεταδώσουμε διαδικτυακά. Θα κάνουμε τον αγώνα μας. Θέλει δυναμικά. Αλλά... Ο Ιγνάτιος. Ο Ιγνάτιος. Και απ' έξω ήταν, τους είπε να μην με πιάσουν ο Γκέντρος, ο Μεθόδης, να μην με πιάσουν η ασφαλεία. Θέλει αγώνα, θέλει αφύπνιση. Και μοναχή στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν παντού. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και το κερασάκι αντιρατσιστικός νόμος και όποιος θέλει είναι πλήρη. Δύο λεπτάκια, δύο λεπτάκια να μην. Πρώτα θέλω να απαντήσω στον αδερφό που είπε ότι είναι δαιμονισμένος, αφού και δεν είναι. Ο πατέρας γέροντας Σάββας, συγγνώμη που το λέω μέσα, αλλά νομίζω ότι ο λογισμός δεν είναι πάντα καλός. Δεν έχουμε πάντα καλούς για εσάς, είναι. Για τον Αποστόλη. Έτσι. Να πείτε και ένα τελευταίο και να κλείσουμε. Ναι. Ναι. Δύο λεπτά να τελειώσει. Να τελειώσει, να τελειώσει λίγο. Όλοι. Συνειδητά είναι όλοι τους. Να σας πω κάτι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι, αδελφοί μου, δεν θα αναπαυώσουν καθόλου όμως αν έβλεπες τον Κιθήρο να συλλειτουργεί με τον Βαρθολομαίο. Είμαι σίγουρος. Και τον μνημονεύει. Και τον μνημονεύει. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό είναι η σημερινή επίσκοπη και δυστυχώς εκεί είναι που διαφωνούμε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Ελλαδική Εκκλησία, δυστυχώς, το λέμε αυτό με πόνο καρδιάς, δεν υπάρχουν επίσκοποι που να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Ακόμα και τον γνωρίζω προσωπικά τον Κιθήρον και έχουμε μιλήσει προσωπικά στην Καρδίτσα το 17. Λοιπόν, δεν μπορούν να διακόψουν το μνημόσυνο, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν σαν επίσκοποι. Αυτοί έπρεπε να το κάνουν. Και να παρασύρουν το πίμνιο στην Ορθόδοξη και η καρέκλα. Και η καρέκλα. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς σας είπα, η ομολογία θέλει κόστος. Για να κάνουμε ομελέτα θα σπάσουμε αυγά. Και αυτό το πράγμα είναι που πρέπει όλοι μας. Και η ομολογία και το μαρτύριο είναι το κόστος που δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Γνωρίζεις κανένα κανόνα που να μιλάει για κοινό ποτήριο? Συγγνώμη, εγώ σας κάνω την απαντάω με μια ερώτηση. Υπάρχει κανένας κανόνας που να μιλάει για κοινό ποτήριο? Όχι. Κοινό ποτήριο για την Εκκλησία μας θεωρείται η απλή συμπροσευχή. Απλή, το λέω απλή για να το καταλάβετε όλοι σας. Δεν υπάρχει τελευταίο βήμα. Όχι, προσέξτε. Κρυφά γίνεται και στο φανάρι από το 87. Ναι. Ένας. Να απαντήσουμε πρώτα. Από το 87 μνημονεύεται ο Πάπας στα δίπτυχα της Κωνσταντινούπολης. Κρυφά, αλλά μνημονεύεται. Και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Υπάρχουν 15 ιεροί κανόνες, τους έχω εδώ πέρα, δεν θα τους ονομάσω τώρα για να μην σας κουράσω. Η κόκκινη γραμμή και το κοινό ποτήριο, προσέξτε, είναι η συμπροσευχή. Διότι συμπροσευχή σημαίνει ότι έχω τον ίδιο Θεό με σένα, έχω την ίδια πίστη με σένα και είμαστε κατά πάντα η συμπροσευχή. Αν κάνω συμπροσευχή μπορώ και να έχω κοινό ποτήριο. Καταλάβατε?
Ακριβώς, πρέπει να έχει γίνει, για να γίνει συμπροσευχή, για να γίνει εκείνο ποτήριο έχει γίνει συμπροσευχή. Παρακαλώ. Να πει κάτι. Ναι. Παρακαλώ. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σε αυτό σας λέω τώρα. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν έχει σημασία να κοινωνήσει από το ίδιο ποτήρι. Ο Βαρθολομαίος κοινωνάει παπικούς. Πήγαινε και κοινωνάει παπικούς. Γιατί θεωρείται de facto. Η συμπροσευχή. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Όταν κάνουμε... Συγγνώμη. Όταν κάνουμε συμπροσευχή, έχουμε εκείνο ποτήριο. Το καταλάβατε. Δεν μας κολλάει το εκείνο ποτήριο, μας κολλάει συμπροσευχή. Και αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί κάποιοι, και δυστυχώς ήταν σε αυτούς μέσα και αγιορείτες, και δυστυχώς ο Επιφάνης Θεοδωρόπουλος, που έλεγε ότι όταν θα φτάσουμε στον εκείνο ποτήριο, τότε. Μα δεν ξέρουμε κανένα Άγιο Πατέρα που να πει αυτό το πράγμα. Εμείς ακολουθάμε τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό και είπα ότι και άγγελος να κατέβει εξ ουρανού, αν μας πει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε παραλάβει, είναι ένα ανάθεμα. Και το ανάθεμα, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το είπα. Αν θέλετε να κατηγορήσετε κάποιον, κατηγορήστε τον Απόστολο Παύλο. Εγώ απλώς ακολουθάω τον Απόστολο Παύλο. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Ένα τελευταίο και να κλείσουμε. Ο πολιτικός γάμος είναι νομιμοποίηση της πορνείας. Απλά. Όχι, δεν νομίζω ότι ο πατήρ Θεόδωρος να έχει εκφραστεί για αυτό το θέμα έτσι. Όχι. Άλλο για την κάρτα του πολίτη, άλλο για αυτό. Δεν έχει εκφραστεί έτσι. Ίσα-ίσα είναι αντίθετο σε αυτό. Όχι. Εντάξει. Ο πολιτικός γάμος είναι ένας δαιμονόπληκτος ονομαζόμενος γάμος, που δεν είναι γάμος. Είναι μια πλέον... συνδύωση, δηλαδή στην ουσία νομιμοποιείς με διαλόγια. Νομιμοποιείς την πορνεία. Λοιπόν, και δεν είναι και τόσο απλό, προσέξτε. Αν θέλουμε να δούμε και το θεολογικό βάθος που δεν θα μπορούσαμε το να το αναλύσουμε, του πολιτικού γάμου, είναι κατάργηση της Εκκλησίας. Ποιος κάνει τον πολιτικό γάμο? Ο Δήμος. Ο Δήμαρχος. Οπότε ο Δήμαρχος είναι σαν να λέμε, έχει την εξουσία από πού? Από το Θεό. Να ενώσει δύο ψυχές. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πολιτικός γάμος δεν είναι μια απλή νομιμοποίηση της πορνείας. Είναι κατάλυση της Εκκλησίας. Έτσι. Ότι δεν χρειαζόμαστε κύριε Παπάγιαν για να παντρεύεις. Δεν χρειαζόμαστε Εκκλησία. Σε παντρεύω εγώ. Και όπως θα σου κάνω εγώ το μυστήριο, θα σου κάνω και την ονοματοδοσία. Έτσι. Τι σημαίνει? Θα έρθεις εκεί πέρα και θα σε βαφτίσω εγώ. Θα σου δώσω όνομα. Το ίδιο, προσέξτε λίγο. Αυτό ήθελα να το πω, μου ξέφυγε. Το ίδιο συμβαίνει και με την κάρτα του πολίτη. Ονοματοδοτούμαστε. Δηλαδή μας δίνουν όνομα αριθμού φυσικά, γιατί ο Χριστός τι λέει? Εκτός ότι η κάρτα του πολίτη έχει θεολογικές προεκτάσεις όσον αφορά και το κατοικώνα και το καθομοίωση, γιατί όταν μας πάρει την ελευθερία και 666 να μην είχε, πάλι θα ήταν θεολογικό το θέμα, γιατί μας παίρνει την ελευθερία, την οποία ελευθερία μας τη δίνει ο Χριστός. Και χωρίς την αυτή την ελευθερία δεν μπορούμε να φτάσουμε στο κατοικώνα και στο καθομοίωση. Δεν είμαστε κατοικώνα και δεν μπορούμε να φτάσουμε στο καθομοίωση του τέστην, δεν μπορούμε να σωθούμε. Και 666 μην υπήρχε. Αλλά τι γίνεται? Ο Χριστός λέει τα πρόβατά μου, τα λογικά πρόβατα, θα τα καλέσω κατ' όνομα. Εμείς λοιπόν αυτή την ονοματοδοσία που έχουμε πάρει και έχουμε εγγραφεί στο βιβλίο των Ορθοδόξων, αυτό μας διαγράφει και μας δίνει ένα όνομα, αλλά τι, όχι όνομα, αριθμό. Λοιπόν, αυτή είναι ότι αρνούμαστε το βάπτισμά μας, γιατί στην ουσία είμαι ένας αριθμός και όχι ένα όνομα. Ενώ ο Χριστός μας καλεί κατ' όνομα. Ο διάβολος θέλει να μας καλεί αριθμούς, γιατί είμαστε πράγματα γι' αυτό να είναι. Καταλαβαίνετε πόσο βαθύ είναι το θέμα της κράτας του πολίτη. Δεν είναι απλώς ένα θέμα ότι έχει το 666 μέσα. Σου καταργεί την ελευθερία, σου παίρνει το Χριστό, σου παίρνει το όνομα. Σου παίρνει την Εκκλησία. Ονοματοδοσία γίνεται πλέον. Δεν γίνεται βάπτισμα. Πολιτικός γάμος. Δεν υπάρχει πλέον τελετή, μυστήριο. Δεν θέλουν μυστήρια πλέον. Δεν θέλει να τελείται το μυστήριο της ευσεβίας. Μέγα το μυστήριο της ευσεβίας. Μέγα. Αλλά το μυστήριο της ανομίας που το ενεργεί ο Αντίχριστος μέσω της κάρτας του πολίτη, μέσω του οικουμενισμού, μέσω της αμαρτίας. Γιατί και η αμαρτία, ξέρετε, είναι το Αντίχριστο. Έλεγε ο Άγιος Γαβριήλ, ο διαχριστός Σαλός, ότι. Τον ρώτησε μια φορά ένας και του λέει το εξής. Αν λέει βρίσκομαι λέει σε αυτή την εποχή και δεν έχω πάρει το χάραγμα και κλέψω μια φρατζόλα ψωμί για το παιδί μου, θα είναι αμαρτία?
Και τι του απάντησε, τι τους απάντησε. Ναι, λέει, γιατί σε αυτή την περίπτωση παραβαίνεις το νόμο του Θεού και γίνεσαι αντίχριστος, συντάσσεσαι με τον αντίχριστο. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Να είμαστε συνταγμένοι με τις εντολές του Χριστού. Και όταν είσαι συνταγμένος με τις εντολές του Χριστού, τότε ούτε κάρτα μπορείς να πάρεις, ούτε στον οικουμενισμό μπορεί να είσαι, ούτε τίποτε. Με αυτές τις σκέψεις να κλείσουμε. Λείπουν, δυστυχώς. Δεν είμαι εσύ, ούτε τα παπούτσια του δεν έχουμε. Να πείτε κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Ναι. Οικουμενιστέ, το όραμα του μεγάλου Αντωνίου που είπατε προηγουμένως. Οι οικουμενιστέ σήμερα είναι τα λόγα ήλιο που είναι. Φυσικά. Φυσικά. Και ανέκαθεν, προσέξτε, ναι. Είναι διαχρονικό αυτό το όραμα του Αγίου Αντωνίου. Ήτανε και για τους, προσέξτε. Κλείστε τα τηλέφωνα. Κλείστε τα τηλέφωνα. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Λοιπόν, είναι διαχρονικό αυτό το πράγμα. Διότι οι αιρετικοί είναι τα άλογα ζώα που καταλαμβάνουν τη Αγία Τράπεζα και τη χτυπάνε. Εγώ κλείνοντας, θα ήθελα όλοι σας, δεν θα το διαβάσω, θα ήθελα όλοι να διαβάσετε την προφητική επιστολή, την έχουμε βγάλει και του Αγίου Ανατολίου, του Νεοτέρου της Όπτινας. Έχει κοιμήθηκε την 30 Ιουλίου το 22, που λέει μέσα, σκιαγραφεί την κατάσταση τη σημερινή, πώς είναι. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Όλοι γνωρίζουμε. Και για το θέμα της κάρτας του πολίτη, και για το θέμα του οικουμενισμού, και για το θέμα του συνανθρώπου μας, και πώς πρέπει να φερθούμε, και γνωρίζουμε και τις ευαγγελικές εντολές. Το θέμα είναι τι θα επιλέξουμε. Θέλει από εμάς δηλαδή να πάρουμε απόφαση. Πραγματικά αυτό που θα πω το αισθάνομαι και το λέω, ότι εγώ αισθάνομαι σήμερα ότι κάναμε προσευχή. Ότι αυτό είναι προσευχή. Άσχετα αν είχαμε και κάποιες διαφωνίες, είναι λογικό να έχεις διαφωνίες και να έχει ο καθένας την δικιά του άποψη. Όμως εδώ πέρα δεν ήρθαμε απλώς να πούμε πάλι αυτά τα πράγματα που τα έχουμε πει τόσες φορές. Ήρθαμε να δυναμώσουμε ο ένας τον άλλον σε έναν αγώνα που έχει αρχίσει και θα τελειώσει με τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Μη γελιόμαστε. Όσο περνάει ο χρόνος, θα φθίνει η Εκκλησία του Χριστού. Θα φεύγουν και θα μας θεωρούν πλανεμένους. Θα γίνει κατακομβική Εκκλησία, ακριβώς. Θα μπούμε όπως ξεκινά η Εκκλησία με τις κατακόμβες, έτσι και θα τελειώσει. Το θέμα είναι, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό. Τον αγαπάμε τόσο πολύ. Είμαστε χριστιανοί. Ξέρουμε σε τι όνομα έχουμε βαπτιστεί. Ξέρουμε τι είναι το βάπτισμα. Εμείς οι μοναχοί ξέρουμε τι φοράμε, τι σχήμα φοράμε, τι λόγο θα δώσουμε. Γνωρίζουμε ότι είμαστε προσωρινοί. Γνωρίζουμε ότι όλα είναι μάταια. Γνωρίζουμε ότι για μία δειλία, τι λέει ο Χριστός, της δε δειλής λέει και απίστης και πόρνης και μαλακής, βάζει πρώτα την δειλία. Γιατί η δειλία δεν είναι μια απλή απιστία. Ο δειλός τι είναι? Δεν πιστεύει στο Θεό, στη δύναμή του, δεν τον εμπιστεύεται, όχι μόνο δεν τον πιστεύει, δεν τον εμπιστεύεται, δεν αναποθέτει την ελπίδα του εκεί πέρα. Και μας το πάνε στο μοναστήρι. Θα σας διώξουν, λέει, τι θα κάνετε? Να μας σκοτώσουν, λέει, να μας πάνε το κεφάλι για να ησυχάσουμε και μπας και κόψουμε και καμία αμαρτία. Να σβήσουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει? Να είμαστε μοναχοί και να μας ενδιαφέρει η θέση μας και το κελί μας? Τι θα πούνε ο κόσμος, εσείς τι θα πείτε? Αν εμάς μας ενδιαφέρει αυτό, ο απλός κόσμος τι θα πει? Γι' αυτό θέλει απόφαση. Πρέπει να μιμηθούμε τους Αγίους, ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και θα κλείσεις. Ναι. Ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε. Να προσευχηθούμε στον Χριστό να μας δώσει δύναμη σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, να μιμηθούμε τους Αγίους μας στην ομολογία τους και με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα μας ζητήσει ομολογία ο Χριστός, με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε την αιώνια ζωή που αν τη χάσουμε, αλλημονώ μας. Γιατί δεν αξίζει μια ψυχή όσο αξίζει, δεν αξίζει όλος ο κόσμος όσο μια ψυχή. Και αυτό είναι το θέμα, ότι ανοίγεται μια αιωνιότητα, πέφτει η αυλή αυτής της ζωής και τότε τι θα λέμε, δεν μπορούσα ένα μνημόσυνο να κόψω, μια κάρτα για να τα ανταλλάξω με τι, με τα αιώνια? Και τι θα με βοηθήσει ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο γέροντάς μου, ο ηγούμενός μου, σε τι θα με βοηθήσουν, να πάω πιο γρήγορα στην κόλαση?
άγγελος λέει να κατέβει και να με ευαγγελίζεται κάτι διαφορετικό, είναι ανάθεμα. Γιατί? Γιατί με χωρίζει από τον Χριστό. Δεν πρέπει να χωριστούμε από τον Χριστό. Οτιδήποτε είναι εμπόδιο με τον Χριστό, τι λέει ο Χριστός, μάχαιρα θα να βάλω. Μάχαιρα. Το κατηγορήσουμε και αυτό να είναι. Το κατηγορήσουνε. Το κατηγορούνε. Να λέει, μάχαιρα λέει βάζει. Ναι, αλλά έχει να βάλει πνευματική μάχαιρα. Εμείς λοιπόν συντασσόμαστε με ποιους, με τους Αγίους, με τον Απόστολο Παύλο, με τους ομολογητές. Και αυτό που λέμε και στην Κρήτη πολλές φορές, Χριστός και κακοστάνατος. Αυτό χρειάζεται. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Γι' αυτό να προσευχόμαστε όλοι για όλους, να μας δώσει δύναμη ο Θεός, έτσι ώστε να τον ομολογήσουμε. Αυτά. Και μία χρυσή μας θα κάνω και εγώ να γιατί σήμερα πώς εβομάσαμε στην Ισπανία γιορτάζουμε το βάπτισμά μας, όταν βαπτιστήκαμε. Γιορτάζουμε γενέθλια στα παιδιά μας, ξενόφερτα που είναι παπικά, και εδώ γιορτάζουμε το Άγιο βάπτισμά μας. Δηλαδή είναι τρελαίος. Φτάσαμε μια εποχή δηλαδή που τα αισθητήρια του χριστιανού έχουν αντιληφθεί τελείως. Και το άλλο που είπε η κυρία, όταν έχεις πολιτικό γάμο και πηγαίνεις, δεν πρέπει να παρευρίσεις σε πολιτικά γάμο και παιδί σου να είναι. Δεν πρέπει, το έλεγε ο πατέρας Αθανάσιος με τη Λινέως. Δεν πρέπει να παρευρίσεις σε πολιτική γάμο, οτιδήποτε πολιτική κηδεία. Και δήμερ που παρήσουν τη μέσα, τους κοινωνάνε. Να κλείσουμε με προσευχή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την καλή αφύπνιση.